Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Like, like. Μαλάκες, like. Τι έγινε ρε Τζόρνταν, πόντο πήρες, σταμάτα. Τι πόντο πήρες. Ένα πόντο πήρες, μιλάς. Πήρες τον πόντο. Ρε φίλε, εδώ και δύο μήνες όλους τους πόντους. Ναι, εντάξει, πολύ καλά. Πολύ καλά. Πολύ καλό πόντο. Ποιοι άλλοι. Καταρχήν να πεις στο φίλο σου τον Κίζα. Ναι. Εκεί που πάτε στα γυμναστήρια μαζί. Ναι. Είχε πατριώτης μου. Και πάω ξύσινα. Με το νου του πατριώτης μου, διότι είναι από την Κύπρο. Κύπριος είναι. Δεν ξέρω αν είναι από την Κύπρο. Εγώ ξέρω ότι είναι παοξίδες. Δεν είναι παοξίδες, είναι από ελ. Είναι από ελ. Είναι από ελ. Δεν μου λες. Λοιπόν, να του πεις ότι στην επόμενη την ΚΕΔ ναι. δεν θα είναι μέσα σίγουρα. Άκουδο, άκουδο. Διότι δεν έχει ικανότητες. Άκου. Ναι, μισό λεπτό να μιλήσω και θα ακούσω. Ναι. Δεν έχει ικανότητες. Ναι. Δεύτερο. Αποδείχτηκε για άλλη μια φορά ότι το πειθαρχικό το έχει χάσει. Σωστό. Εκείνη την καρατιά λοιπόν του. Του Φλίσκα. Την καρατιά που κάνει ο Παξεβανίδης, ποιος την κάνει πάνω στο Κλάους. Είναι κατακόκκινη καρτά. Που έχει κόκκινη, κατακόκκινη καρτά. Πόσο μαλάκας μπορεί να είναι ο Παξεβανίδης. Ε? Που πάει και κάνει τάκλινγκ στον Κλάους. Περίμενε! Έξω αριστερά ο Κλάους. Πόσο βλάκας μπορεί να είναι ο Παξεβανίδης. Και πόσο μαζική είναι ο παδί που κατεβαίνουν και ουριάζουν στον Παξεβανίδη. Αντί να πούνε. Μπράβο, ρε! Πάτε, ρε! Δεν θέλουμε τον Κίζα όμως, ούτε τον Παξεβανίδη. Ναι, κάτι που τα καταλάβει σου λέω. Από πού είναι ο Κίζας. Ο Κίζας είναι από την Κύπρο. Τη Δράμα είναι. Είναι από την Κύπρο. Τι ομάδα είναι. Από ελ. Από ελ είναι. Πρώτα τον έχει παρτίδε μαζί. Μήπως είναι παλαιού πολεμικού. Λοιπόν, στην επόμενη δικαιρ, του λέω εγώ λοιπόν από εδώ, διότι πιθανόν βλέπει και την εκπομπή. Σίγουρα. Στην επόμενη δικαιρ, δεν θα είσαι μέσα Κίζα, διότι είσαι ανίκανος. Θα σπηράσω τα πόλα ρίση. Ο Καρατώνης δεν έχει ικανότητες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τώρα το τάκλιν του Παξεβανίδη, άμα δεν είναι κόκκινη ρε φίλε Κίζα, ποιο θα δώσει κόκκινη. Άσε το άλλο τώρα στις καθυστερήσεις, το αγκάλιασμα του Λεσγάρα που το ξαπλώνει τον άλλο. Αυτά μα ήταν στον Ολυμπιακό χωρίς να γίνουν επιτόπου πέναλτι αυτό και κόκκινη. Με δικαιώνει. Μείον 15. Δείξε με λίγο. Του δικαιώνει συγγνώμη, συγγνώμη. Σταμάτα λίγο, ρε. Σταμάτα και με το πέτσινο που ήρθες, με το ψεύτικο το πέτσινο κι εσύ. Έχω βγάλει τίγρη. Έχει βγάλει τίγρη. Άμα πάρω ένα σπίρτο κοινό και το βάλω φωτιά. Θα πάω για εμπρισμό μέσα. Άσε τώρα. Έλα, βάλτου, έλα. Ψεύτικο είναι. Φέρα τσακμάκι. Φέρα τσακμάκι. Ποιος καπνίζει εδώ. Να το βάλουμε το μανίκι φωτιά. Βάλε, βάλε. Μη σα μην γίνει παρανάλωμα το πυρό. Βάλε. Μήρθες με το πέτσι με το ψεύτικο εκεί πέρα. Από το Παπαγιαννάκι το πήρες. Όχι, απ' τη Ρόδο. Λοιπόν, έχω διάθεση για πολύ πλάκα σήμερα. Έχει δίκιο ο Τζόρνταν. Αλλά απ' την άλλη μεριά να πω και κάτι άλλο. Δύο πέναλτι δεν δίνει στον ΠΑΟΚ. Ένα στο 69 που πάλι αγκαλιάζει ο Λυσγάρας. Δεν το πέσει καμπάρι. Τον Μπρίγιοβιτς, μόλι μπαίνει ο Μπρίγιοβιτς, τα έχω σημειωμένα. Ο Κοτσίδοβιτς. Στάσου ρε, τα πούμε όλα ρε. Δεν έχω εγώ. Τέσσερις Κυριακές εντολές. 69 λεπτό. Για τον Ραφτόπουλο. 69 λεπτό και 93. Πέναλτι Λυσγάρα στον Μπρίγιοβιτς. Αν το δώσει δεν λες τίποτα. Είναι αγκαλιά. Λοιπόν, δεύτερο. Το πειθαρχικό το έχασε. Το έχασε. Το πειθαρχικό το έχασε. Έπρεπε να δώσει πιο πολλές κάρτες στην Ξάνθη. Το λέω, αλλά. Λέω ο Τζόρνταν εδώ, δεν είναι από την Δράμα, είναι από την Κύπρο, είναι από ΕΛ και τα λοιπά. Εντάξει. Πώς θα γίνει, άκουδο. Ο επόμενος που θα έρθει, Θεσσαλονικιός Δραμηνός, από την Αττική Κύπρο και τα λοιπά, πάλι, εάν δεν πάρεις την ΕΠΟ, πάλι θα σφυρίζεις. Γι' αυτό λέω η επόμενη ΚΕΔ. Μπράβο. Χαίρομαι πολύ. Αν λοιπόν πάρεις εσύ την επόμενη ΚΕΔ και έρθει από την Πάτρα ο διαιτητής, εσένα θα παίζει. Ναι. Δεν έχει σημασία δηλαδή από πού είναι. Άμα είναι Δράμα για την Κυθρία. Δεν έχει σημασία. Έχει δίκιο, φυσικά. Το χρήμα δεν έχει. Ναι. Για να είσαι η εξουσία. Λοιπόν, για να είσαι λοιπόν όμως. Δεν υπάρχει. Χτυπιέμαι από την ώρα που σε είδα, τι θυμίζει το μπλουζάκι. Ποιο. Τι. Μόνο εσύ μπορεί να το βρει εδώ πέρα, μέσα κανείς άλλος. Εγώ. Και ο Θωμάς ο Στόντον. Μπράβο, ρε Θωμά, είπε. Χτυπιέμαι από εκεί που μπήκα, τι θυμίζει το μπλουζάκι του Ραπτόπουλου σήμερα. Μην το πει. Με ποδόσφαιρο έχει να κάνει. Μην το πει. Το αφήνουμε. Τι θυμίζει, είναι ολόιδιο σχεδόν! Σουσ! Αλλά να πω τώρα κάτι άλλο. Ναι. Τρέσει το ιστορία. Με ποιο, τι θυμίζει το μπλουζάκι. Στοπ, λίγο, πέντε λεπτά θέλω. Μου το λένε δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ. Για σένα και τον ΠΑΟΚ. Για τον Κίζα.
δίνει δύο μπέναλτι αγκαλιά του Λισγάρα. Ο Πρίγιοβιτς, όχι. Εμένα όταν παίζεις με τα χέρια. Είσαι άδικος. Μισό, μισό. Αυτός το είδε με πέντε παουξίδες φίλους του και τον είπαν οι παουξίδες και τελικά άπαιρνε. Δεν ξαναλύσει τον διαιτητό. Στα παπάρια μου. Τραβάει το, του κλειδώνει το χέρι ο Πρίγιοβιτς πανέξυπνα και το τραβάει. Το είπε και ο ίδιος του. Δες το. Είπε και το άλλο, θα δούμε το βράδυ τι ήταν. Σταματήστε ρε. Τα αγκαλιάσματα πρέπει να δίνονται όλα μπέναλτι. Και τα χέρια στην περιοχή όλα μπέναλτι. Για να περάσουμε σε ένα στυλ να δώσουμε στο παραγωγικό, στο επιθετικό ποδόσφαιρο ένα μπόνους. Τελείωσαμε εδώ. Τώρα, για άλλο ένα μάτς ο ΑΠΑΟΚ δεν απειλήθηκε πίσω. Και όσες φορές απειλήθηκε έγινε για τους λόγους ότι έπαιζε σε ένα 3-5-2, δύο πλάγια back half που η άμυνα για αυτούς είναι μια λέξη άγνωστη. Μιλάω για τον Κίτσιου. Και μιλάω και για τον Δελιγιαννίδη. Δύο καταφύσιν μπακ επιθετικούς, κοντούς. Αν θες και οποίοι... Μαλεζά, βάλε, διότι η πρώτη φορά έπαιξε μαζί τους. Ποιον? Το Μαλεζά. Μην πηδάς κουβέντα, ρε, άλλο θέλω να πω. Το 3-5-2, οι δύο μπακ χάψου ήταν στα μαρκαρίσματα, δεν νοιάζε μα ήταν καινούργοι. Δεν μαρκάρουν! Δηλαδή, άμα πας εσύ με αυτά τα μάγουλα, σε αυτά τα κιλάκια τους, θα τους περάσεις 10 φορές τις 3. Δεν έχεις. Και ήταν συγκλονιστική, πολύ καλή, η στόπερ του ΠΑΟΚ. Σαν να δίνουν καμπανάκι στον Ίβιτς να του πούνε 3-5-2 με την Σάλκε Ίβιτς. Βγαίνανε ιδιαίτερα ο Κρέσπο, πολύ από την πλευρά του Γιαννούλη, Βολίδα και ο Μαλεζάς. Και από την άλλη μεριά ο Βαρέλα πήγε πολύ καλά πάνω στο Γουινές, τον οποίο ο Γουινές τον έκανε σαν να ήταν ο χειρότερος, φορ της κατηγορίας. Ναι. Το ότι ο ΠΑΟΚ απειλήθηκε ήταν επειδή έκανε rotation του Ταχαμών στους πλάγιους back half. Το Δελιγιαννίδη δηλαδή, ένα καταφύσιν επιθετικό back και το Κίτσιου, οι οποίοι πίσω και ξεχνά να γυρίσουν και είναι στο ένας με έναν δύσκολοι. Το ότι η Ξάνθη επίσης δεν έβαλε τέρμα έχει να κάνει ότι έχει δύο κρυάρια στις πλευρές, τον Τριάδη και τον Γέρο τον Σολτάνη. Δηλαδή όταν μπήκε, ο Λάζης μετά, εκεί δημιουργήθηκαν, εκεί έγινε το πρόβλημα αρκετά ορατό. Τώρα, το Βασιλακάκι τον εξαφανίσανε, έπιασε το τόπο και ο Βασιλακάκης, τέλος, δεν υπήρχε Βασιλακάκης, δεν υπήρξε Καμαρά, στο πρώτο ημίχρονο ήταν καταπληκτικός ο Ντελούκας. Ο Ντελούκας έπαιζε για τρεις, ναι. Ο κεντρικός σκαφ, εκπληκτικός. Για 35 λεπτά, για 35-40-41 λεπτά δεν ακούστηκε η λέξη Βασιλακάκης στους μπαγλαμάδες που κάνανε την αναμετάδοση, που ένας είναι και φίλος μου, ούτε ο Καμαρά. Ο Πάγκος, ναι. Πολύ καλές, πολύ καλές μετάδοσεις. Θα πρέπει λίγο να μην το κάνουν έκθεση ιδιών, να μην εξιστορούν γεγονότα. Θέλουμε τις φάσεις, θέλουμε τους παίκτες, θέλουμε την κάλυψη. Δεν μας νοιάζει πόσα μάτσα έπαιξε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Τα θέλουμε και αυτά, αλλά φτάνει. Διακογιάριδες δεν θέλουμε να είστε. Ήταν ένα μπρίο. Ταπεραμέντο, εκπληκτικό, είχε φαντασία, είχε ουσία, δε. Αυτά τα λένε αυτοί που δεν ξέρουν μπάλα. Αυτοί που ξέρουν μπάλα θέλουν να ακούσουν. Και επειδή θέλουμε να ακούσουμε, λέμε ότι ο ΠΑΟΚ με αυτά τα τρία τα center back που είναι φορμαρισμένα με άλλους back, το Μάντος και το Λέοβατς, έχουν με το στομάτι με τη Σάλκε μια πάρα πολύ καλή άμυνα. Εάν δεν πιάσει το ρατσιστικό τον Ίβιτς και βάλει μέσα στη θέση του Κάνιας και τον Γκάτσε για να έχει ένα καθαρό κόφτη να κόβει χαμηλά, τότε τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί λείπει δυστυχώς Κάνιας στο παιχνίδι της Πέμπτης. Το ότι δεν έβαλε γκολ ο ΠΑΟΚ σε ένα πολύ ωραίο σύστημα, το οποίο δύσκολα χάνεις, είναι γιατί το στο 3-5-2 ο ένας ήταν στο σταφόρ ο Κλάους και ο άλλος ήταν ο Τζάλμα Κάμπος. Δηλαδή ο Τζάλμα Κάμπος θα κάνει στις 15 φάσεις ένα γκολ και ο Κλάους, άμα τον βάλεις ένα διδιόροφο πούλμαν και το πεις σούταρε να πούμε το πούλμαν και βρες φτερό, φανάρι, τζάμι, οροφή, αυτός θα βρει το διερχόμενο απέναντι αυτοκίνητο που θα έρχεται από την αντίθετη πλευρά, από τον αντίθετο το δρόμο. Είναι σε αθλία κατάσταση. Είναι με τον Καρντόσο να τους πάρεις και τους δύο, να τους βάλεις να πούμε σε ένα Σουζούκι Βιτάρα, να πάρεις και τα όπλα που παίρνει ο Κλάους και να πάρει για κυνήγι πάπιας, χήνας, ξέρω εγώ, σαφάρι και τα λοιπά. Ο Καρντόσο με τον Κλάους. Τι το πετάει τον Καρντόσο στον Ολυμπιακό. Τόσο μαλάκες είναι και αυτοί. Ευτυχώς δηλώσανε τον Ανσαριφάκ
και θα πάρει στην Τουρκία με τον Ασανιφάρη γιατί ο Εντέγε δεν παίζει. Θα πηγαίνω από τον Καρτόζο. Τεράστιο ρε φίλε, αληθεία, τεράστιο. Μπούφο να πούμε. Τεράστιο, τεράστιο. Αλλά θυμίζει συγκεκριμένη ποδοσφαιρική φανέλα που τη φόρεσε παικταράς Έλληνας. Θεός παικταράς Έλληνας. Τζόρνταν, να πω κάτι για τον Κώστα. Δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα, θα πείτε ότι γουστάρετε, έχουμε πολύ χρόνο. Ο Business Bar σήμερα είχε τα χειρότερα χτυπήματα της μπάλας σε στημένα χτυπήματα. Τα χειρότερα χτυπήματα της μπάλας. Ο Business Bar σήμερα για πρώτη φορά ήταν άθλιος στις ασίστ και στις εκτελέσεις. Γι' αυτό το σκοράραμε, πιστεύω. Ίσως και γι' αυτόν τον λόγο. Ήταν πάρα πολύ κακός. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπήκε ο Μπρίγιοβιτς μέσα και τον έβγαινε ο Λισγάνας και τα λοιπά, ο συνδυασμός ότι αυτοί δεν βάλανε γκολ είναι ότι τα χτυπήματα της μπάλας, γιατί κέρδισε πολλά ο Πάο φάουλ και κόρνερ, το 90% ήταν άθλια. Πανάθλια. Λοιπόν, πες για το μάτς και θα πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Συγγνώμη, δευτερόλεπτα. Παρακαλώ. Αλληλοτραβούσαν τις κοτσίδες τους αυτοί. Προχωρήστε. Λέγε τότε. Να ξύσω τις μασχάλες τώρα λίγο. Μην θα βρωμίσουμε εδώ μέσα. Ξύσε, ξύσε. Να γελάσουμε λίγο. Μείον 15. Λέγε. Να γελάσουμε λίγο. Πέσα, μείον 15. Την καλύτερη μπάλα παίζω όμως και το λέει όλος ο κόσμος. Βλαδιβοστόκ. Και τρία παιδιά. Βλαδιβοστόκ. Σιβηρία. Προχώρα. Πότε έγινε αυτό. Πού έγινε αυτό. Στην Ξάνθη. Εντάξει, λοιπόν, τα γνωστά. Πρώτα απ' όλα σήμερα το παιχνίδι ήταν. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ έπαιξε μέσα σε τρεις μέρες δύο παιχνίδια με την πιο αντιπαθητική ομάδα της Βορείου Ελλάδος και τον πιο αντιπαθητικό παράγοντα πρόεδρό της. Για μένα και για τους περισσότερους. Ναι. Άμα κάνουμε ένα γκάλο λοιπόν, ναι, στο Βαρδάρι, στους 100, οι 90 θα σου πούν η πιο αντιπαθητική ομάδα. Ωραία. Λέγεται Ξάνθη και παράγοντα Ισπανόπουλος. Διότι δεν νοείται αντιπαθητικέστατε. Πανόπουλε, να υπάρχει το πέταλο 20 ευρώ εισιτήριο. Δεν υπάρχει κανένα πέταλο. Δεν υπάρχει κανένα πέταλο στην Ελλάδα. Σε παιχνίδι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, σε παιχνίδι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Σε παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού, ΑΕΚ Ολυμπιακού και ανάποδα και όπως θέλετε, να υπάρχει 20 ευρώ εισιτήριο. Λοιπόν, εσύ, σταμάτα ρε. Πάλι να λέω με διακόπτη, σταμάτα. Καπιταλισμός είναι. Και με τον Ολυμπιακό βάλτε 10 ευρώ στα πέταλα. Άμα θες πηγαίνεις. Ναι. Κομπλεξικό πράγμα είναι αυτό ρε φίλε. Λοιπόν, είναι αντιπαθητικό το πράγμα αυτό. Τώρα εσύ αν έχεις συμπάθεια στον αντιπαθητικό και εσύ για μένα γίνεσαι αντιπαθητικό. Στο μήνυμα αυτό θα απαντήσεις. Ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει πέναλτι με τον Κυριακή, τα έχουμε πει 100 φορές. Ξαναψάξτε. Ναι. Λοιπόν, και επειδή δεν έδωσε ο Κίζας σε εκείνη την περίπτωση κίτρινη κάρτα, αν θέλετε, η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κάμπος, έμεινε σιωπηρή τιμωρία 3 εβδομάδες, δεν ξανασφύριξε. Διότι το αμέσως επόμενο παιχνίδι μετά τον Ηρακλή, πάω ο Ηρακλής, έπαιζε ο Πάοκ μέσα στον Καρεσκάκη. Το καθάρισε το σύστημα για 3 εβδομάδες, δεν έπαιξε. Εκεί έγινε το καθάρισμα, λοιπόν. Δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα. Δεν καθάρισε κανένα κλειδί. 7-0 έπρεπε να χάσει ο Ηρακλής εκεί το παιχνίδι. Ιδιαιτησία! Πάμε παρακάτω, δεν καθάρισε. Δεν καθάρισε. Εγώ μίλησα με την ίδια την οικογένεια του Κυριακήδη. Δεν ήταν πέναλτι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Η οικογένεια του Κυριακήδη. Ναι, πάμε παρακάτω, λέω. Μην με διακόπτετε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Έπαιξε λοιπόν σε τρεις μέρες δύο παιχνίδια με την πιο αντιπαθητική ομάδα και την έβαλε στα καρέ της και τις δύο φορές. Έφαγε πολύ ξύλο και τις δύο φορές. Οι ποδοσφαιριστές φάγαν πάρα πολύ ξύλο από αυτή την ομάδα. Θεωρώ ότι καμιά άλλη ομάδα δεν έχει πάει τόσο ξύλο μέσα στην Ξάνθη. Αυτή πιθανόν είναι, αυτή πιθανόν είναι και εντολή του, πώς το λένε, και του γραφικού, του Καζναφέρη. Του κατακόκκινου Καζναφέρη. Έχει πιάσει τα πόστα λοιπόν ο Ολυμπιακός. Στην Ξάνθη καταφέρει, στο Κολοκοτρονίτσι υπόλοιπο. Τον Καγκάτσι είχε. Λοιπόν, μην με αντιμιλάς τώρα, άστο. Δεν σε αντιμιλάω, λοιπόν. Τον Καγκάτσι είχε ο Καζαφέρης. Έχει γίνει rotation, έχει γίνει rotation σήμερα, υποχρεωτικό rotation. Δεν έγινε και μεγάλο πολύ. Τέσσερις παίκτες καινούργιοι. Χαρίς μ' άρεσε. Ναι, τέσσερις παίκτες καινούργιοι, δεν παίξαν ποτέ μαζί τους όλοι αυτοί. Λοιπόν, ήταν η περσινή ενδεκάδα. Από τους περσινούς ενδεκάδα. Παρακάτω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, λέγε. Υποχρεωτικό το rotation, διότι την Πέμπτη το μεγάλο παιχνίδι. Σωστό. Δεν χάλασε και τίποτα τώρα. Ο Ολυμπιακός δεν χάνει με τίποτα, βλέπετε. Λοιπόν, η δεύτερη θέση είναι δεδομένη και καπαρωμένη. Το κύπελο. Δηλαδή, το κύπελο είναι. Πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι στο τελικό. Θα δούμε τώρα. Θα δούμε. Ναι. Ναι. Χίλια δυο μπορεί να συμβούν. Ναι, ναι. Λοιπόν, η προοπτική του κυπέλου πιο κοντά από όλες. Ωραία. Γρήγορα όμως. Πάμε. Τι γρήγορα όμως. Μιλάει η μεγαλύτερη ομάδα του ελληνισμού τώρα. Του ελληνισμού. Λοιπόν, με δυο πρωταθλήματα. Δεν μπορώ να μιλάω τώρα 5 λεπτά εγώ και 5 ο Μάριος. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δημοκρατικό. Συγγνώμη, σπάρτε να πάτε την εκπομπή, ρε φίλε. Μιλά τα κάνουμε. Θα βαλέει, ρέμισε λίγο. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, λέγε. Άρα, Γιώργο, 5 λεπτά ο Τζόρνταν. 10 λεπτά ο Τζόρνταν. Μην είναι καμπαστικό. Μετά θα λες με διακόπτη.
Οπότε λοιπόν έγινε αναγκαστικό rotation και λογικό είναι κάποια στιγμή να δυσκολευτεί και στον goal. Βέβαια το goal πάλι μπορούσε να έρθει, αλλά ο Κίζας δεν το έδωσε. Αν ήταν ας πούμε στη θέση ο Ολυμπιακός, πιστεύω ο Κίζας ελέγχεται στο πειθαρχικό κομμάτι ιδιαίτερα και στη φάση του Πρίγιοβιτς εγωλέον στο 90 που τον είχε πάρει αγκαλιά ο Λυσγάρας και τον κρατάει εκεί αγκαλιά μισό λεπτό και στο τέλος πέφτουν και οι δυο μαζί κάτω, τον ξαπλώνει με λίγα λόγια κάτω. Είναι καθαρή περίπτωση πέναλτι την οποία μπορούσε να την πάρει και να του πάρει το πέναλτι. Ο Αποέλ Κίζας δεν το έδωσε. Λοιπόν, ναι. Ο Αποέλ Κίζας, ο φίλος του Ραπτόπουλου δεν το έδωσε. Λοιπόν, εγώ στη δράμα. Ναι. Στη δράμα δεν ξέρω αν πάκα, αλλά στα γυμναστήρια πάτε μαζί. Δεν το έδωσε λοιπόν. Στις φοιτίες που καλλιεργείτε και στη δράμα δεν το έδωσε. Εγώ είπα τον Κίζα άμα προθέσει το ραδιόφωνο, αν παίξει καλά ο Κίζας 50 ρίσιος θα του δώσω συγχαρητήρια. 100 φορές. Ναι. Εάν κάνει λάθη θα του κράξω. Καλά, να αυτό που δεν του δίνει χαρτίρια. Μπράβο. Εννοείται, του κράζω τώρα διότι δεν έπαιξε σωστά. Έτσι. Φόρτωσε την ομάδα, ανέφτηκε το ξύλο δηλαδή που έδωσαν οι Ξανθιώτες εκεί ποδοσφαιριστές. Είναι αλυταράδες αυτοί, ναι. Είναι αλυταράδες. Τι να κάνουμε λοιπόν. Νομίζω ότι ακόμα μία παραδοχή από τον προπονητή της Ξάνθης, Λουτσέσκο, ότι ο ΠΑΟΚ παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ήταν ευτυχία λέει, να σταματήσουμε αυτή τη μειωτική ομάδα. Έστω με ισοπαλία, να πάρει πόντο από αυτή την ομάδα. Φωνάζετε ακόμα μία αναγνώριση λοιπόν από αντίπαλο προπονητή. Νομίζω. Φωνάξατε του ανθρώπου που μάγκουν. Δεν είναι πομάκι, οι περισσότεροι. Καλά, στην Ξάνθη έχει και πομάκια, δηλαδή κακό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι έβαλε ένα ευρώ εισιτήριο για τις γυναίκες και τα παιδιά και δεν πήγαν. Δεν το γουστάρουν και στην Ξάνθη. Κάνε όσο σούμορ. Κάνε όσο σούμορ θε. Αυτό εδώ. Αν είναι αλήθεια, αν είναι αλήθεια, δηλαδή ειλικρινά. Κάνε μας μήνυση άμα είναι. Όχι, θέλω άλλο σχόλιο. Δεν έχει υπομάκια, δεν κατάλαβα. Τι είναι υπομάκια, για πες. Δεν ξέρω, έχει. Μα τι είναι υπομάκια. Τι είναι. Τι είναι υπομάκια. Τι είναι υπομάκια, τι κακό αυτό λέει. Τι είναι υπομάκια. Είναι κακό λέει. Υπομάκια σημαίνει αυτομάτως δεν είμαι Έλληνας. Δεν ξέρω. Πρώτον, και αν ας πούμε. Επίσης είναι κακό. Πώς, άμα είναι Νιγηρία. Αν κάποιος δεν είναι Έλληνας, είναι κακό. Εντάξει. Τότε γιατί δεν νιώθει θυγμένος. Ο Μπαργκάν, ας πούμε, είναι πομάκος Έλληνας. Εντάξει, τι να κάνω. Εντάξει. Βρισιά είναι. Ναι, γιατί να τους βρίσκουν ανθρώπους. Βρισιά είναι το πομάκο. Και όλη τη Θράκη. Βρισιά είναι. Και σε εποχές τέτοιες, με όλα αυτά που γίνονται. Ευαίσθητες, ναι. Ευαίσθητες. Εντάξει. Καλά κάνουν μαζί και άλλοι Βούλγαροι. Όχι, εγώ θα το δεχτώ. Κάνω πλάκα. Πρέπει κάποιον να τα δει. Άμα είναι για την Ελλάδα. Μην παρεξηγήσει, όντως όταν μας λένε εμάς, γιατί έχουμε Θεσσαλονικιό, γυρνάει ρέμα. Είμαι Βούλγαρος για να με το πει. Μπράβο, εγώ δεν είμαι Βούλγαρος. Βρίζεις κάποιον όταν δεν είναι. Όταν είναι, δεν έχει νόημα. Τελείωσες. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσει. Τώρα, το μεγάλο παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι είναι. Α, θέλω να πω κάτι για τον Βαρέλα και για τα πίσω για την άμυνα. Ναι. Βλέπεις από παιχνίδι σε παιχνίδι, ναι. Η άμυνα γίνεται καλύτερη. Ο Βαρέλα γίνεται καλύτερος και, και χαμηλά ακόμα. Καλά, εντάξει, μην τα λες αυτά. Γιατί έπαιξε με μια σοβαρή αντίπαλο. Τρία στόπερ, φαίνεται ο Βαρέλα. Άμα παίξει δύο στην ευθεία και παίξει μπάλα ανοιχτή. Θα σε επιδείξουν τα γράμματα ο Βαρέλα. Τα χαμηλά. Θα δούμε, ναι. Άντε την μπάλα. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τον Κλάρο, νομίζω καλά έκανε σήμερα και τον έβαλε. Άσχετα αν δεν μπορείς να παίξει. Γιατί καλά έκανε. Να σου πω. Γιατί. Διότι θα ξεκινήσει με Κλάου στη Σάλκε και έπρεπε να είναι και στο αγωνιστικό κομμάτι, στο ρυθμό δηλαδή τη ομάδα. Σάλκε με τον Κλάου θα πάτε. Ναι, με ποιο. Δεν βάλετε ακόμα τίποτα. Κάτσε λίγο. Δεν μπορεί να παίξει ο άλλο. Ο Πρίγκοβιτ δεν παίζει. Ο άλλο πλατιποδία. Ο Φόρ θα παίξει που είναι ο Κλάου. Πρώτον. Το στηρίζει στο ψυχολογικό κομμάτι και φυσικά του θέλει να τον έχει στο ρυθμό τη ομάδα. Τον είδα, τον έκανε αλλαγή, τι ωραία στήριξη πήρε. Καλά, τι να κάνουμε. Τον έκανε για να. Ναι. Καλά, τον έκανε για, και, για να τον, και για να τον προστατέψει λίγο ακόμα. Που πολύ πιθανό να τρώει και αυτό ακόμα μια καρατιά. Ναι. Λοιπόν, και επίση ναι. Τον έκανε να τον έχει και πιο ξεκούραστο, να τον έχει και να βάλει και τον. Μπα και βάλει και τον κόλ. Μπα και βάλει. Είχε βουρκωμένα μάτια ο Κλάου. Κλωτσούσε. Είχε βουρκωμένα μάτια. Όχι, όχι, δεν είδα εγώ κάτι. Κλώτσε ένα μπουκάλι. Τέλο, τέλο, παιδιά. Εγώ συντονίζω. Λέγε Γιώργο. Σ' ακούω. Μην το είπε στη μέση του. Πάλι πάω. Πάλι. Ναι, πάλι πάω. Πάλι. Κύριε, σήμερα δεν κερδίσαμε. Εγώ πιστεύω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το rotation, το οποίο έπρεπε να γίνει βέβαια, δεν κατηγορούμε τον προπονητή. Πιστεύω ότι η έλλειψη του Κάνιας έπαιξε ρόλο στο ότι μπορούσαν τον Μπίσεσβαρ και τον φιλούσαν πιο καλά. Μου φάνηκε ότι είχε και μάλιστα και ατομικό. Έκανε και μαρκαρίσματα πλαϊνά στην πλευρά του. Έκανε και ντουμπλαρίσματα αμυντικά στην πλευρά του Θελγιανίδη ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Ήταν πολύ. Στο δημιουργικό κομμάτι δεν ήταν καλός. Μου φάνηκε ότι είδα και ατομικό μαρκάρι μέσα στο πρώτο μάτς από τότε που έγινε ο Μπίσεσβαρ αυτός που θέλαμε και περιμέναμε να έχει ατομικό μαρκάρισμα. Αυτοί οι δύο μικροί που παίξαν, οι μικροί, οι δύο οι πλάγοι μπακ μας, είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα στο αμυντικό κομμάτι.
Ο Κίτσιου ξέρουμε ποιος είναι. Δεν τυχαίο ότι με το που αλλάζει ο Τριάδης και δεν ξέρω εκεί ο Λουτσέσκου γιατί άργησε να την κάνει τόσο πολύ αυτή την αλλαγή. Αλλάζει άρδιν όλο το παιχνίδι. Και ο Πάοκ εξαφανίζεται και έχει θέματα γιατί πρέπει να κρατήσει την μπάλα από πίσω. Εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει το μάτς. Ο Τζάλμα κάπως έχει θέμα μόνο με τον γκολ γιατί πιέζει, κλέβει και μπάλα. Δίνει ουσιαστικά έτοιμο γκολ στον Αθανασιάδη. Δεν κερδίσαμε. Η ομάδα όμως εξακολουθεί να βρίσκεται σε ένα σωστό δρόμο. Άρα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Εντάξει, χάθηκε απλώς το παιχνίδι και τελείωσε. Το πρόβλημα αυτό είναι. Άρα δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε κανέναν. Ναι, δεν φταίει κανένας. Όχι, δεν κατάλαβες. Ναι. Δεν φταίει κανένας δηλαδή σήμερα. Δεν μπορούμε να βγούμε και να πούμε ότι έγινε κάτι λάθος κτλ. Ναι. Δεν είπα ότι είναι πρόβλημα. Λοιπόν, σταμάτα, είπαμε. Τζόρνταν, στο είπα και στην προηγούμενη Κυριακή. Μην και όποτε με διακόψει, το λέω συνέχεια. Μην κάνετε διάλογο. Το ρόλο του καλού παιδιού του Πάου δεν τον παίρνει κανένα, μη φοβάσαι. Μην κάνετε διάλογο. Εμεί είμαστε κακοί παιδιά. Συνέχισε, Γιώργο. Καλά, είσαι βγάλε αυτά που πιστεύει. Ότι γουστάρει ο καθένα. Τον Πατακό το διώξατε για να έχετε δημοκρατία. Φάτε τη δημοκρατία, λοιπόν, μην διακόψετε τον άλλο. Θέλατε δημοκρατία. Με την πίεση, έτσι πω και εγώ. 300 ευρώ πιστό. Έλα, πάμε σχολάμε. Μέρα νύχτα, Γιώργο. Γι' αυτό με διακόψει όποτε μιλάω. Και αναφέρεις και το όνομά μου σε εκπομπές. Λοιπόν... Μα μόνο σου το ποτήρι και εσύ. Πάμε ρε Γιώργο, άστονα. Λέγε. Μην κάνετε διάλογο. Μήπως να με διακόψει πάλι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Την Πέμπτη είναι ένα πολύ μεγάλο μάτς. Φυσικά εννοείται ότι το θέλουμε. Και μπράβο στον προπονητή για μένα που έδειξε ότι το θέλει και αυτός. Γιατί θα μπορούσε να πει ότι εντάξει, ως εκεί που φτάσαμε καλά είναι, θα μπορούσε να κάνει το rotation με τη Σάλκια, ας πούμε. Ναι. Και να ότι πάω κυνηγάω τη δεύτερη θέση στα play-off να είμαι 100% σίγουρος. Ωραία. Μπράβο του για μένα. Και φυσικά εννοείται ότι ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ φέτος είναι το κύπελο και δικαιολογίες για μένα δεν υπάρχουν. Εντάξει, τελείως. Βάζελε. Μπράβο ρε παιχτάρα. Μπράβο. Ούτε ο Ρατόπουλος το θυμήθηκε. Πάρτο. Λοιπόν, να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Μην μας κοιμήσεις μόνο. Τότε. Να ξαναβάλουμε εδώ τέλος, και. Τέλος. Και περάσαμε και δύσκολο Σαββατοκύριακο. Θα μιλήσουν οι άλλοι τότε. Εγώ θέλω να πω λίγα παραπάνω, ας μιλήσουν οι άλλοι. Πες το Μαλάτο. Θα μιλήσουμε μετά. Μαλάτο. Να μιλήσει η μικρή ομάδα του Ολυμπιακού. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η οποία σε όλα τα σπορ, τα τέσσερα μεγάλα δηλαδή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο, είναι και στους άντρες και στις γυναίκες πρώτη. Μπράβο. Επίσης ήθελα να πω. Να σηκώσουμε τη σημαία της Ελλάδος τώρα. Να κάνουμε άγημα. Να σταματήσεις να λες αυτά που λες γιατί δεν σε πιστεύει κανένας. Εμένα, ενώ εσένα. Με μείον 15 δεν μπορείς να είσαι η καλύτερη ομάδα. Βλαδιβοστόκ, Σιβηρία είσαι. Να σηκώσω τη σημαία της Ελλάδος εγώ τώρα. Και ο απολογισμός σου της εβδομάδας. Ναι. Ο απολογισμός της εβδομάδας είναι. Είναι ότι έπαιξα ποδόσφαιρο και με αφορούσε όλη Ελλάδα. Φάπα τη Δευτέρα στο βόλεϊ από εμάς με μισή ομάδα μέσα στο γήπεδό σας. Φάπα σήμερα χτες από τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ. Φάπα στο μπάσκετ από τον Απόλλωνα Πάτρας και με την αντιπαθητική ομάδα γιατί δεν κάθεται σαν κάτι άλλες και ούτε κάνει λάθος ο τερματοφύλακας. Σας κάθεται, δεν είναι. Τα γρήνιο. Δεν υπάρχει ρε μαλάκα Μάκη Γέρση. Να μην βγει. Τι είμαστε να πούμε. Με σας μιλάμε. Περίς να πούμε με την. Μιλάμε. Πώς τη λέτε την κόμμα ναι. Του Νέγκα την κόρη. Που δεν έβγαινε ο Κυριακίδης δύο μέτρα από το τέρμα να πιάσει την μπάλα. Με σας κάθεται αυτή η ομάδα. Κάτι τέτοια δεν γίνονται. Πάμε τώρα στην ομάδα. Φυσικά θα τονίσω την αιμονή του κυρίου Μπέντο με τον Καρδόσο ο οποίος είναι ο δικός μας Μπερμπάντοφ για φέτος. Ο άνθρωπος δεν στριβογλού καθόλου. Ναι. Δεν μπορώ γιατί να τον βάζει. Καταλάβω. Γιατί δεν τον ξέρω βάζει. Γιατί τον βάζει, δεν είμαι εγώ προπονητής. Πέσει καμία μίζα, τίποτα. Και όπως του είχα πει στον πρώτο γύρο, μα. Ότι αυτή η ομάδα της Λάρισας από τον Ολυμπιακό είναι για 4 γκολ. Και απεδείχθη μέσα στα πρώτα 10 είχε βάλει 2. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Ησυχία ρε παιδιά. Ναι, ναι, λέγε, ήταν καλή. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλή η ομάδα. Πέραν από 3 λάθη που κάνανε στην άμυνα, ήταν πάρα πολύ καλή επιθετικά, έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Εγώ δεν μετράω αυτές που λένε τελικές γεμίσματα και αδειάσματα. Ησυχία. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, οι νέοι παίκτες ήταν πάρα πολύ καλοί. Ο Ανδρούσος ήταν εξαιρετικός. Έχω πει ότι είναι πολύ καλός εκτελεστής σαν δεύτερο center for. Εκείνος βέβαια το βάζει χαφ. Άλλη ιστορία. Και επίσης, η αλληλοκάλυψη που είχαν, χαιρόμουν που έβλεπα όταν έπαιρνε την μπάλα παίξη τη Λάρισα, πηγαίνανε πάνω του δύο παίχτες στο λιγότερο. Με λίγα λόγια. Χάσαμε τον Ιντέγε για μεθαύριο με την Οσμανλή Σπόρα.
τουρκαλάδες εκεί. Όχι, δεν είσαι σίγουρο, Γιάννη. Δεν είσαι σίγουρο. Ανκαρά, δεν ξέρω, έπαθε λέει μια κάκωση. Δεν είσαι σίγουρο και ήδη. Ανέβασε ήδη στο Instagram ότι μάλλον θα παίξει. Άστα να τουρκαλάδες. Ευκαιρία τουρκαλάδες. Γιατί τουρκαλάδες. Γιατί τουρκαλάδες. Εγώ. Γιατί. Μου σφάξαν έξι παππούδες. Α μην έκανε κατακτητικό πόλεμο. Να μην μα σφάζαν του παππούδες. Τι είχε έξι παππούδες ή τρεις γάμους κάναν. Τι ήταν. Όχι, ήταν πολύ γραμμική και παππούδες. Αδέρφια τη μητέρα του πατέρα. Α, τρεις φορές παντρεύτηκαν οι γιαγιάδες. Λοιπόν, αδέρφια τη μητέρα του πατέρα. Κατακτητικό πόλεμο πήγε. Και μην γελάς Ιορδάνη γιατί σε αυτό δεν σηκώνω αστεία. Ναι, έξι παππούδες πρώτη φορά είδα εγώ. Αν εσένα σου είναι συμπαθείς οι Τούρκοι. Όχι, έξι παππούδες είναι. Όχι, και μπερδεύεστε και με τον Τζόρνταν. Και μπουρέκ. Εγώ δεν γουστάρω τους Τουρκαλάδες. Δεν γουστάρω γιατί κάναμε κατακτητικό πόλεμο και μας πήγαινε. Δεν κάναμε η Ιωνία, αγαπητέ Κώστα Μηδενιστή. Είναι ελληνικός χώρος εδώ και 6.000 χρόνια. Ποια η Ιωνία. Η Μικρά Ασία εκείνος. Και υπάρχουν. Απλά λέω καλά, ναι. 7.500 ελληνικές πόλεις. Άστο τώρα, επειδή. Τώρα για μεθαύριο, ευκαιρία είναι, εάν δεν παίξει ο Ιντέγε, να παίξει ο Ανσαριφάν. Πάλι καλά που το δηλώσατε. Φυσικά. Έτσι. Και αν μπορείς να πας σε ένα 4-3-1-2, δηλαδή με τρεις κόφτες στο κέντρο, έχουν δέκτες, δεκάρι το Φορτούνι και μπροστά τον Ιντέγε και τον Ανσαριφάν. Από δεξιά αν να δεν παίξει ο Ιντέγε, ποιο να βάλει δεύτερο. Αν δεν παίξει ο Ιντέγε, θα παίξει μόνο με τον Ανσαριφάρ και το Σεμπά. Θα πάει 4-3-3. Μάλιστα αυτό. Από εκεί και πέρα, η ομάδα στα 2/3 του πρωταθλήματος έχει διαφορά μόνο από τον Πανιόνιο 13 βαθμούς. Η άλλη είναι ακόμα πιο πίσω. Πιο πίσω και από τον ΠΑΟΚ με τους 15 βαθμούς. Οπότε πρέπει και επιβάλλεται να κερδίσει τα 6 από τα 10 εναπομείνατα παιχνίδια. Τέλος ήθελα να πω ότι στα 20 πρώτα παιχνίδια που έχω δει όλες τις ομάδες και όλους τους αγώνες τους, βλέπω ότι η διαιτησία δεν είναι καλύτερη από πέρυσι, ούτε από πρόπερση, ούτε από παραπρόπερση. Και έρχομαι στο σημείο να συμφωνήσω με τον κύριο Μελισανίδη, που έλεγε ότι κάποιοι διαιτητές είναι για να σφυρίζουν στο σταθμό Λαρίσης. Του χρόνου είναι, θα είναι η φετινή, κύριε Μελισανίδη. Του χρόνου η φετινή. Θα συμφωνήσεις του χρόνου. Του χρόνου θα δω και θα πω. Δεν αξιέπω ξέρω. Λίγο. Εκλογές δεν γίνανε. Εσύ άσα παραμύθια από τους διαιτητές γιατί 90 χρόνια σε κυνηγάνε οι εξωγήινοι. Δύο πρωταθλήματα έχεις κλάψει. Τίμια όμως. Μαρθαβούρση. Τίμια όμως. Άσα τίμια τώρα με τον Τζοχατζόπουλο. Άσε τώρα, μη μας λες. Μη μου λες εμένα τέτοια. Τίμια όμως. Ρε ο Άκης ερχόταν στο γραφείο μου. Άσα εσύ, τώρα. Εσύ ρε μαλάτε έχεις τον κόκκο σε μύτη ολόγληρο να πούμε τώρα. Άσα τσικάτε. Τώρα και τα παραμύθια δεν σε πιστεύουν οι παοξίδες. Αυτοί που σκέφτονται. Τι εγώ τους λέω την αλήθεια και μου λένε στην αλήθεια. Ρε. Γελάει ο κόσμος μέσα. Την αλήθεια. Πάμε παρακάτω. Την αλήθεια. Αυτά. Τέλος. Μεγάλη ομάδα γίνεται κατόπιν αποτελεσμάτων και συνεχών. Ναι. Όχι όπως θα ξέρεις εσύ. Ωραία. Το Τέλη Σεπτεμβρίου ήσασταν για γέλια. Τέλος. Και από 1η Οκτωβρίου γίνανε το μαδάρα. Μήνυμα 15. Τέλος. Λέγε. Το είδαμε και από το πόσο. Πέστο. Απόλλων Άρης 2-2. Βλέπαμε το μάτς με τον Αριανό εδώ. Καλό στήσιμο Άρης στο πρώτο ημίχρονο. Καλή τοποθέτηση του Σόουζα με τον Ταβλανίδη. Ο Τζανακάκης με τον Μπούρμπο εκεί. Εντάξει, δεν είχαμε θέματα. Δεν είχε θέμα. Ο Παυλίδης έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με τον Άρη. Ναι. Σήμερα έκοβε μαχητικότατος ψηλά, χαμηλά. Πάσα είναι ασίστ το πρώτο γκολ κτλ. Πρώτη φορά τον βλέπω τον ανιψιό του Προέδρου. Έκανε φανταστικό παιχνίδι. Δεν με έπεισε ο Γκαρσία, ο Πιτού. Λοιπόν, ο Ντούνης, θα πρέπει να τον βάλουν σε ένα δωμάτιο με δύο πυγμάχους, να κλείσουν την πόρτα για δύο λεπτά και να τον πούνε Ντούνη, δύο λεπτά θα μείνεις μέσα με δύο πυγμάχους. Όσο αντέξεις. Του ρίξε πρόστιμο χοντρόλ. Όσο αντέξεις. Το μάτι το έχασε ο Ντούνης. Τώρα, όχι δεν κάνει ο Αναστόπουλος. Μπήκα σε κάτι Instagram, δεν κάνει ο Αναστόπουλος, είναι κακός προπονητής ο Αναστόπουλος κτλ. Εννοείται. Ακούστε κάτι. Ναι, κάνει την τρίπλα την τρομερή πάνω στον Μπαρτολίνη που είναι για γέλια
και το πετάει με ωραίο τρόπο με το κουντουπιέ στη δεξιά γωνιά του. Ποιο είναι εγκληματία και στα δύο γκολ του Απόλλωνα. Άστον τον Ομπόντο, τον μαύρο στο πρώτο, είναι δίνει δώρο την μπάλα. Άστον Ομπόντο. Ναι, στα δύο γκολ του. Και στα δύο γκολ του Απόλλωνα. Του Απόλλωνα που τρώει. Ναι. Ο Ομπόντο είναι ο ένα. Στο πρώτο είναι ο Ομπόντο, είναι τραγικό. Το δεύτερο θυμίζω. Ποιο είναι όμω και στα δύο γκολ. Και στα δύο γκολ. Ποιο είναι. Ποιο καλύπτει. Αλλιώ είναι offside και τα δύο γκολ. Ο Μπαρτολί. Ποιο καλύπτει. Ένα παίκτη καλύπτει και στα δύο. Όχι καθόλου. Ο Βελιζίζη. Όχι. Ο Βαλεριάνο απέναντι. Ο Βαλεριάνο αριστερό μπακ. Δε τα και τα δύο. Ναι. Ο Βαλεριάνο. Όλοι οι άλλοι πάνε τα γκολ είναι και με διαφορά με μεγάλο, με χαούδι διαφορά offside. Ακούστε κάτι. Αριανή που θα τα έχετε βάλει με τον Μπρίφτη και με τον Αναστόπουλο. Προσέξτε κάτι. Η ομάδα σα είναι στο οικονομικό κομμάτι και στο εξωαγωνιστικό κομμάτι η χειρότερη και από τι τέσσερι. Και από τον Απόλλωνα, ακόμα και από τον Αγροτικό Αστέρα. Εάν έχετε κάποιες ελπίδες να βγείτε κατηγορία. Εάν έχετε κάποιες ελπίδες να βγείτε κατηγορία, τις έχετε με τον Αναστόπουλο. Γιατί δεν έχετε χρήματα να φέρετε ξένο προπονητή αξίας. Μακάρι να είχατε. Και αυτή τη στιγμή Έλληνας προπονητής να έρθει στον Άρη καλύτερος από τον Αναστόπουλο. Δεν μπορείς να κάνω μια ερώτηση. Δεν βλέπω να υπάρχει. Καλύτερος από τον Τένε είναι ο Αναστόπουλος. Στα ίδια επίπεδα. Από τον Μάτζιο. Πολύ καλύτερος. Πολύ πίσω είναι και από τους δυο. Έτσι λες. Έτσι λέω. Στη Βροντού τα μάθες αυτά. Στη Βροντού τα μάθα που έπαιξα μπάλα και στη Βροντού. Πού έπαιζες. Στη Βροντού, στη δόξα κάτω Βροντού. Ναι. Και έπιανα και προπονείς. Άντε τώρα στον Τάσιο στον κόσμο 91 να δω τι θα λέξει. Άντε τώρα στον Τάσιο στον κόσμο 91. Άντε τώρα έκανε σήμερα ο Βροντούς. Με τη Λαμία ο Βροντούς. Κάτσε να μιλήσει. Θα μιλήσουμε για άλλη ρε φίλε. Κάτσε να πούμε. Να μιλήσουμε για άλλη, όχι τα μικρά για τα μικρά. Δεν θα με πει, ήταν τόσο περίμενα. Όχι, θα μιλήσουμε για άλλη, δεν κατάλαβα. 20 λεπτά μιλά για πάντα, μιλή και εσύ για άλλη, πάλι να πούμε. Λέγε για πάντα, δεν απαγορεύεται. Μιλάει για άλλη. Να μην μιλήσει για άλλη. Δεν μιλάει για άλλη. Να μην μιλήσει. Δεν μιλάει. Πάμε λίγο. Όχι κανένα λεπτό. Πάμε λίγο. Σκοτωθείτε τον τον Αναστόπουλο και μόλι δεν βγείτε. Τότε κράξτε όλοι μαζί! Ο Αναστόπουλος φταίει σήμερα! Ναι. Το είχε 0-2 στο ημίχρονο ξεκούραστα! Ναι. Και φταίει ο Αναστόπουλος σήμερα! Άμπρα. Την προηγούμενη Κυριακή, εγώ τον έκραξα μέχρι το 60 που ήμασταν απαράδεκτοι και απαράδεκτη νοοτροπία! Την προηγούμενη αγωνιστική, εγώ ίδιος τον έκραξα τον Αναστόπουλο! Και κατέβασε με λάθος νοοτροπία την ομάδα! Πάμε σήμερα! Σήμερα δεν έχω να του καταλογίσω τίποτα. Ο Αναστόπουλος σήμερα ήταν άριστος, κατέβασε την ομάδα άριστα, πολύ καλή εντεκάδα. Το είχε ξεκούραστα 0-2 στο ημίχρονο και έρχεται ο Ντούνης και ο κάθε Ντούνης που ενεργεί με αυτόν τον τρόπο και δεν σέβεται τον κόπο των συναδέλφων του. Δηλαδή, όταν ένας ποδοσφαιριστής τρώει τέτοια δεύτερη κίτρινη κάρτα, ξύλο θέλει. Δεν σέβεται τον κόπο των συναδέλφων του. Τι έκανε ο Αγγίδης, φαίνεται ο προπονητής, πάμε. Μπορεί να κρατήσει πέρα. Το σκορ. Η ομάδα πάμε. Μπορούσε με 10 παίχτες αυτό που την ομάδα την έκανα να μην έχει καλή αντιμετώπιση του παιχνιδιού είναι ότι καπάκι μετά την κόκκινη κάρτα. Μετά από κάποιες κόντρες φάγαμε το 1-2, 2 λεπτά μετά την κόκκινη κάρτα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη ψυχολογία της ομάδας όταν μένει με 10 παίκτες που δεν πέρασε η πρώτη φούρια να ναι, την ναι. βγάλει ένα πεντάλεπτο δεκάλεπτο και να μην φάει γκολ εκεί στο πρώτο δεκάλεπτο. 6 λεπτά είναι καταλυτικό. 6 λεπτά είναι μπράβο. Όταν στο πρώτο πεντάλεπτο μετά την κόκκινη τρως αμέσως το 1-2 είναι καταλυτικό για την ψυχολογία της ομάδας. Και μετά καθίσαν όλοι πίσω. Ποιο θέλει γι' αυτό, Ντούνης που κάτσαν όλοι πίσω. Τα αντανακλαστικά των παιχτών εκείνη την ώρα και το αίσθητο της αυτοσυντήρησης εκείνη την ώρα. Γιατί ήταν όλοι με το πιστό. Έχει πάει κόκκινη κάρτα παίκτης του ΠΑΟΚ με 10 παίκτες, παίζει 70 λεπτά ο ΠΑΟΚ και έχει πάρει το παιχνίδι με 10 παίκτες. Για ποιο παιχνίδι μου μιλάς. Δεν θυμάμαι ένα με τις που άλλες. Ας το Αγρίνιο. Ζορδάνα τελειώσω. Το Αγρίνιο που ήταν ο τερματοφύλακας. Πηγαίνωσε την ασύ στο αμυντικό στο Αγρίνιο. Κι αν είχε άλλα 5 λεπτά σήμερα στη Ριζούπολη θα έκανε ο Άρης. Συνέχαρια ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως λέμε τα στραβά, λέμε και τα καλά για την ομάδα. Δυστυχώς μείναμε στον πόντο, ακόμα ένα παιχνίδι. Από εκεί και πέρα έχουμε ακόμα έναν ολόκληρο γύρο. Και πρέπει η ομάδα μας έκοψε ένα offside μετά στο 1-2 να γίνει το 1-3. Ένα μέτρο δύο πίσω, μαζί το βλέπαμε Κωστή, του Παυλίδη. Που βγαίνει ο τερματοφύλακας ήταν εκτός θέσης να γίνει το 1-3. Το χάσε βέβαια ο Παυλίδης, λοιπόν, δεν ξέρουμε άμα... Κοντάσαμε από παράγοντες του ραδιοφώνου ναι. που βγήκε μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας ο Νύκταρης και είπε εγώ θα προστατέψω τον κουμπάρο μου και το ένα και το άλλο. Δεν θέλουμε τέτοια να στον Άρη. Δεν θέλουμε Νύκταρη, δεν θέλουμε λόγια. Αν μπορούσε να προστατέψει την ομάδα για την γλωτσίτσα που λήξε στην μπάλα και έβαγε τη δεύτερη κίτρινη ο Ντούνης, δεν θα την έτρωγε. Αν ήταν Ολυμπιακός, δεύτερη κίτρινη δεν έτρωγε για τέτοιο λόγο. Αν έχεις τα χουμάντα. Άρα, δεν έχω τα χουμάντα, ούτε τα πήρα τα χουμάντα. Αυτό που είπε ο άνθρωπος του Άρη. Ότι είναι παραμυθάς ο Νύκταρης είναι αλήθεια. Είναι λίγο παραμυθάς μου είπαν. Εγώ έριξα. Λίγο μιλάει πολύ, αλλά λίγα κάνει. Έτσι μου είπανε.
Εγώ την Παρασκευή στην εκπομπή Κωστή σου τα είπα. Να δούμε πράξεις. Δεν θέλω εγώ να ακούω λόγια στα ραδιόφωνα. Παραμυθαντζίκος λίγο. Μάλιστα. Εγώ είδα τι έγινε. Ναι. Μου κόψε το offside για να γίνει το 1-3. Ναι. Λοιπόν. Πάμε. Λοιπόν. Τώρα, να ολοκληρώσω. Στον Εύωσμο ή θα πάει γλυκά ή θα πάει Λαμία γλυκά. Άμα κερδίσει ο Εύωσμος γίνει τρίτος. Ναι, άμα χάσει εκεί ή φέρει ισοπαλία και κερδίσει μέσα στη Σέρεση Λαμία, μετά είναι δύσκολο. Είναι καταλυτική η Τετάρτη. Διοίκηση, έχω να αναλάβει τις ευθύνες της. Ναι. Δεν έχω να πω πολλά για αυτό το πράγμα. Τι πρέπει να κάνει και δεν πρέπει να κάνει. Ναι. Αυτά είναι αυτονόητα, ιδίως στη Β' Εθνική. Τι πρέπει να κάνει για να προστατεύσει την ομάδα. Λοιπόν, θεωρείς την ομάδα σου απροστάτευτη? Μετά από αυτό που είδα και στη Σμύρνη, φυσικά είναι απροστάτευτη. Φυσικά. Γιατί αν ήταν προστατευμένη και δεν θα έτρωγα ποτέ δεύτερη κίτρινη, που ήταν μεν, αλλά και να μην την έδινε, να τον έκανε μια παρατήρηση. Αν είχα προστασία. Δεν θα γινόταν και τίποτα. Αν είχα προστασία. Δεν θα την έδινε. Μάλιστα, αυτό θέλω. Δεν είχα προστασία. Ήταν, αλλά να μην την έδινε. Ωραία. Ναι. Δεν ήταν καρβαλαία. Δεν ήταν κανένα τάκρυ στο Λάρι, κύριε Τζόρνταν. Δεν ήταν καμιά καρβαλαία. Ήταν γιατί κλώτησε λίγο την πάρα και στο. Εφήρμε στον τράμα του γράμμα του νόμου. Που μπορούσε να μην το κάνει στη μεγάλη υποτιθέμενη ομάδα, έτσι. Το εξοδοχωριστικά δυστυχώ δεν ήμουν. Για άλλη μια φορά. Λοιπόν, να καταλήξουμε, επειδή έχουμε μια έχουμε και εβδομάδα αναμονής κυπέλου, τελικού κυπέλου μπάσκετ. Λοιπόν, πρέπει να μην πέσουμε στην παγίδα επειδή παίζουμε στο Αλεξάνδριο να φανούμε ότι είμαστε φαβοροί ή οτιδήποτε. Να μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Ναι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα με 15πλάσιο μπάσκετ. Πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο και να κυνηγήσουμε τις αντικειμενικές πιθανότητες που έχουμε, έστω και σαν outsider. Μες. Αυτά. Λοιπόν, αύριο παίζει Ηρακλής ΑΕ. Ναι. Δεν ξέρω αν παίζει ο Λεωσίνιο. Δεν παίζει κανείς. Αύριο το μάτς είναι Χ, άσος. Ναι, άκου. Δεν ξέρω αν παίζει ο Λεωσίνιο. Άλλο θέλω να πω. Ναι. Τα αποτελέσματα που γίναν σήμερα, Λεβαδιακός, Βέρεια και Λάρισα, δίνουν το δικαίωμα στον Ηρακλή να μην τρελαθεί και ανοιχθεί. Και παίξει αυτό που λέμε, αμάν πρέπει να κερδίσει. Εδώ και 15 μέρες όλοι παίζουν για τον Ηρακλή. Ναι, έτσι. Ναι. Άρα μπορεί να πάει και για να κλέψει το αποτέλεσμα. Μπράβο. Μπορεί δηλαδή ο Παντελίδης να βάλει στο συντηρητισμό που πρέπει να έχει ο Ηρακλής ένα κλικ παραπάνω και να πει πάω για το 0 και άμα μπορέσω το κάνω ένα 0. Τον βοηθάνε, λέω, επαναλαμβάνω, τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου και γενικότερα οι κακές υπόλοιπες ομάδες. Ναι. Ωραία. Ο Λεωζίνιο είναι καταλυτικός παράγοντας στο να παίξω κλοπή ή να παίξω παραγωγικό ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή, είτε τέταρτο χαφ το βάλει μπροστά από τους τρεις. Τα λέει ωραία για Ηρακλή. Ναι. Ναι. Τι, το ποιο. Όχι, τα λέω ωραία για Ηρακλή, συνέχισε. Με δουλεύεις, ρε. Εσύ πρέπει να τα πεις. Δεν μου λύσω λόγο. Παρακαλώ. Λοιπόν, ναι, και για το μάτσο Ηρακλή, αύριο το μάτσο είναι χι, άσο. Ναι. Ακόμη και αν ο Ηρακλής κατέβει με δύο παίκτες. Αυτό τέλος. Γιατί το λες αυτό? Τι είναι εσύ, άσο. Εγώ το δίνω από σήμερα. Τέλειωσε. Του ΠΑΟΚ την Πέμπτη είναι διπλό. Να πω ένα. Του ΠΑΟΚ του με τη Σάλκε. Συγγνώμη. Τι να πεις. Είναι διπλό. Να το παίξω. Όχι, εγώ περιμένω να τελειώσει και να τα μιλήσω. Όχι, το είπε και να το πούμε. Τι ώρα έχει πάει, Γιώργο. Λοιπόν, για τον Ηρακλή, μισό λεπτό. Δεν είναι. Για τον Ηρακλή, να πει για τον κάτσε τον Ηρακλή. Γιατί απαγορεύεται, ρε μεγάλο. Να μην πούμε ένα μισό λεπτό. Εγώ να μιλήσω. Δεν αμιλήσει. Ναι, πότε. Μιλάτε, ορίστε. Ναι. Να μιλήσω. Ναι, βέβαια. Εντάξει, λοιπόν, ένα-ένα. Για τον Βασίλη Πόρτα, τον φίλο μου τον καλό, τον Βασίλη, τον οποίο συμπαθώ πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω σε πολλά από αυτά που είπε, αλλά είναι ιστορική στιγμή. Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με τον Τζόρνταν. Με κάτι που το έθεσε πάρα πολύ ωραία πριν μπούμε στην εκπομπή. Α. Το διατύπωσε πολύ ωραία σχετικά με τον Άρη. Ναι. Δεν έχω φίλε γνώμη για την τρύπα αυτή. Για άλλες τρύπες αματές έχω. Ο Άρης Βασίλη. Σήμερα στη Ριζούπολη, με εσένα προπονητή, με εσένα ή με εμένα ή με τον Μαλάτο ή με τον Τζόρνταν, περίμενα με 10 παίκτες έστω να κάνει δύο πράγματα. Δηλαδή, όταν φεύγει, όταν αποβάλλεται ο Ντούνης, τέλος δεν υπάρχει Άρης από το δικό του τρίτο και μετά. Ούτε καν στο μεσαίο τρίτο του γηπέδου. Δηλαδή, έχω δει την Στόκπορτ με 10 παίκτες να απειλεί την Άρσεναλ μέσα στο Χάιμπουρι. Έχω δει την Brighton να απειλεί την United μέσα στο Old Trafford. Με 10 παίκτες. Δηλαδή, δεν είναι πια. Το λατρεύω τον Απόλλωνα Σμύρνης, σεβασμός τον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά είναι ο Απόλλωνας Σμύρνης με τον Άρη. Δεν κάνει τίποτα μα τίποτα. Βλέπεις βιολογικά πιο πίσω από τον Απόλλωνα. Σαν αθλητή. Λοιπόν, σαν Απόλλωνα έχω δει φέτος. Ό,τι έχει δείξει τα έχω δει εγώ. Μα ήταν καταλυτικό, ότι φάγαμε. Καταρχήν, κάνει ένα έγκλημα. Κάνει ένα έγκλημα ο Μάντζιος. Ναι.
αφήνει εκτός ενδεκάδας, ξεκινάει χωρίς τον καλύτερο του φέτος παίκτη επιθετικά. Τον Αλμπάνι τον Χρήστο. Αυτός που έκανε τον γκολ. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Ναι. Πολύ καλός παίκτης ο παιδί, να προσέξει το δεξιό του. Τα μαρκαρίσματα. Το μέλλον του έτσι. Δεν βγαίνει στα μαρκαρίσματα. Δεν τον έβαλε λάθος. Και είπε ο Γαβράκη έξω. Και Πετρόπουλο έξω. Και χωρίς Αλμπάνι έξω. Να τα λέμε. Πολύ βασικό λάθος. Πάρα πολύ βασικό λάθος. Okay. Αυτό για τον Άρη. Δηλαδή αυτό με, λίγο με ξένησε. Έχω δει τον Άρη στα κάτω του με 10 παίκτες. Πετρόπουλο. Στη λεωφόρο με 10 παίκτες να απειλεί κιόλας. Στο 4-1 λέει. Και με τον Παναθηναϊκό να είναι πολύ καλός. Σε πολύ καλό φεγγάρι και τον Άρη να είναι στα πολύ κάτω του. Άρα λες μετά την αποβολή. Ναι. Δηλαδή. Πιάστηκαν οι παίκτες απροετοίμαστοι ψυχολογικά σε μια τέτοια εξέλιξη. Ναι, βρε, είσαι 0-2. Δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Ναι, βρε, μάτια μου. Είσαι 0-5 γκολ μετά την αποβολή. Η ομάδα πρωτού προλάβει να σκοτώσει. Άντρε, παιδιά! Μισό αυτό. Δείχνει ότι ο Απόλλωνας είναι πιο αθλητική ομάδα από τον Άρη. Ναι. Έχει πιο δυνατούς, πιο σκληρούς, πιο ψηλούς. Ναι. Σωστό. Έτσι. Σε τι πράγμα δείξατε. Στο δεύτερο. Άλλο εγώ σου λέω ποιο καλύπτει. Τον γκολ το δεύτερο. Πιο αθλητικούς. Είναι φόρο του Ταΐλη. Ναι. Όχι του Κονέ που πάει να υποδεχτεί την μπάλα. Ναι. Ο Ταΐλης του δίνει την μπάλα. Με πλάτη. Δίνει την μπάλα με τον άλλο πλάτη. Και με όλο τον Άρη γύρω του. Ναι. Το δεύτερο. Εγώ λέω ποιο καλύπτει και στα δύο γκολ. Ναι. Οι άλλοι τρεις και ο Δελιζήσης και ο Μπαρτολίνη. Και ο Ντάσκος είναι πάνω. Και ο Βαλεριάνος. Ο πρώην του Ιακλή, ο Βαλεριάνος, είναι εδώ. Και στα δύο γκολ. Δεν υπάρχει offside. Υπερκαλυμμένα ήταν γκολ, έτσι. Για το θέμα τη αθλητικότητα, Κωστή. Ο Ταβλαρίδης που μου έλεγε ο Τζόρταν ήρθε ο γέρος, ήρθε ο ένας. Του πήρε τα κεφάλια του. Δεν σε τρει ομάδε ο Ταβλαρίδη. Για πλάκα. Τώρα. Και εγώ είπα να θέσουμε ένα-ένα. Είπαμε, αύριο ο Ηρακλής δεν χάνει. Ναι. Δεν χάνει. Άσο μπορεί να έρθει. Ναι. Μπορεί να παίξει με τρεις. Ναι. Δεν χάνει. Πάει αυτό. Δεύτερο. Τεράστιο μήνυμα Γιώτη Βεντούρη. Ναι. Που μας βλέπει κάθε βράδυ και ήταν μαζί μου επί 1,5 χρόνο στο Λίμπερο. Ναι. Τεράστιο μήνυμα του δυτικού Γιώτη Βεντούρη, οπαδού του ΠΑΟΚ και πρώην αθλητή του βόλεϊ. Σήμερα αυτοί οι δυτικοί. Εγώ είμαι ανατολικός, υπόψη, το διαβάζω όμως. Ναι. Σήμερα αυτοί οι δυτικοί έδειξαν να γνωρίζουν από βόμβες και έκαναν την έκπληξη και έδειξαν ότι μπορούν να συνεργαστούν και να εκενώσουν δύο σχεδόν συνοικίες και λίγες βάζεις μέσα σε μία ώρα. Το ίδιο θα έκαναν οι πολιτισμένοι, σε εισαγωγικά, ανατολικοί. Ελπίζω να είσαι καλά. Είμαι καλά, Γιώτη, ευχαριστώ. Μεγάλο θέμα από Γιώτη Βεντούρη. Θα το βάλω στο ραδιόφωνο αύριο ή μεθαύριο. Εγώ είμαι ανατολικός. Σίλια μπράβο στον κόσμο εκεί. Βγήκαν όλοι έξω. Που τόσο ήπια, γρήγορα και πολιτισμένα και αθόρυβα εκενώσανε σχεδόν τρεις συνοικίες οι άνθρωποι, τρομακτικά ψύχρεμοι όλοι, χωρίς. Για το μήνυμα και λάθο. Όχι τρεις συνοικίες, παραπάνω ρε φίλε. Ναι. Δεδροπόταμο, Πορτοκαλί, Ελευθέρια, Εύωσμο. Πολύ. Τώρα για να μην εξήγηση. Και με τον Τζόρταν και με του άλλου συνοικίου. Και έμαθα από παιδιά που ήταν εκεί, ναι. Σε χρόνο ντετέ, χωρίς να ακουστεί τίποτα, σαν να μην έγινε τίποτα. Βγήκαν μέσα εκεί. Φίλε, τρεις συνοικίες και παραπάνω, πέντε συνοικίες, καλά λέει ο Τζόρνταν. Ναι, ναι. Τώρα, για να μην γίνει παρεξήγηση με τον Τζόρνταν και με τους άλλους οπαδούς του ΠΑΟΚ, κάθε μέρα στο ραδιόφωνο, παραμονή αγώνα, λένε ο καθένας, με Τσαρτίδη και Τσοπατζόγου, τι φωνή έχουμε για τα ματς. Αν έχουμε φωνή. Αν φωνή, όχι τι επιθυμία έχουμε. Είμαι στοιχεία αγωνιστικά που θα οπότε. Για το μάτς της Τούμπας, τη Δευτέρα. Την Πέμπτη, συμφωνώ εγώ. Έχω φωνή για διπλό. Αυτό. Χωρίς να ξέρω καν, σαν και φέτος, έχω δει σύνολο 5,5 λεπτά. Εντάξει, σαν φωνή λέω. Όχι σαν επιθυμία. Έτσι, αυτό τέλος. Βλέπεις σαν και. Διπλό βλέπει, ρε φίλε. Βλέπω διπλό. Εγώ βλέπω. Αν τρως ψάρια να βλέπεις καλά, δεν το βλέπεις καθόλου καλά. Εγώ βλέπω over και άλλο. Μπορεί να ρίξει 3-0, έτσι. Βλέπω 3-2-2-1. Λοιπόν, και αυτό, πολύ βασικό τζοντανισμό για τον Τζοντανιστόπουλο. Ναι. Λοιπόν, σήμερα να το πω. Γιατί αν δεν το πω, θα με θεωρήσουν και ρουφιάνο τα τουλάχιστον 30 άτομα που μου το έχουν πει εδώ και 25 μέρες, ένα μήνα και τι, δεν το λέω. Τι είπα. Δεν το λέω. Ναι. Αλλά μετά και το σημερινό να το πω. Τι. Τελευταίο μήνα, ναι. Με τον ΠΑΟ, ναι. Είσαι σχεδόν ρεπόρτερ του ΠΑΟ. Ναι, είναι αναγνωρίσιμο. Δηλαδή είσαι, το θεωρούν ύποπτο. Ανησυχούν παοξίδες και το είπανε πολλοί Αριανοί και Ηρακλειδείς ότι ο Ραπτόπουλος εδώ και 1,5 μήνα σε σημείο που το θεωρούμε ύποπτο. Ναι. Δεν το ραπ, αλλιώς το ξέρουμε. Ναι, ναι.
να ημνεί τον ΠΑΟΚ, λες και είναι γραφείο τύπου. Άκουγα. Σου μεταφέρω, δεν το πει. Στο λέω σήμερα, ξέρεις, σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά μην γλύφουμε και εκφράζουμε και λέμε μόνο ότι λέμε. Καλά, ναι. Γιατί βλέπεις, εγώ σήμερα σε δύο πράγματα με τον Τζόρτα συμφώνησα. Άκου λίγο. Πολύ ωραία. Εδώ... Σε πολλά να συμφωνείς, αλλά. Σιγά. Εδώ και 1,5 μήνα βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ διακατέχεται από μια πολύ καλή φόρμα. Ένα είναι αυτό. Δεν ξέρω πού θα πάει. Μετά. Βλέπω ότι κάνει. Έπαση έχει λίγο. Περίμενε. Όχι. 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 Βλέπω ότι κάνει δύο πολύ εύστοχες μεταγραφές. Λειτουργεί. Ανεβάζουν. Αν καθέσει παραμορφωτικός το πολύ καλό πρόγραμμα που είχε μέχρι τώρα. Όχι. Μετά το μάτι της Λεωφόρου. Όχι. Έτσι. Γιατί πιστεύω. Τα goals for, goals against. Είναι τα 9. Με την Ελευσίνα. Άκουμε λίγο. Άκουμε λίγο. Έχει ένα καλό φεγγάρι ο ΠΑΟΚ και πιστεύω ότι θα το συνεχίσει. Ναι. Πιστεύω ότι βιολογικά θα κάνει μια κυλίτσα. Ήδη σε δυο μάτς με την Ξάνθη κάνει ένα 20% μια κυλίτσα. Κάνει ρωτήσεις. Το οποίο φαίνεται όμως ότι το πάει καλά ο Ίβιτς. Βλέπω στο πρόσωπο του Ίβιτς, πρόσεξέ με, έναν επαγγελματία προπονητή, ο οποίος δεν γλύφει, δεν γίνεται γελίος Γκαρσία για να πάρει ένα πόστο 1000 ευρώ το μήνα ή 2000 ευρώ το μήνα και να κάνει τους παοξίδες γλυψίματα. Αυτό του το αναγνωρίζω. Αλλά το αναγνωρίζω και μια επαγγελματική συμπεριφορά πάρα πολύ καλή. Και τον βλέπω ότι είναι μπαλαδόφατσα. Τον βλέπω να γίνεται καλύτερος coach από πέρσι που έβαζε back, έβγαζε half, έβγαζε φορ, έβαζε. Είναι φορ, προπονητάρα, είπες. Περίμενε. Πριν δύο μήνες έλεγες δεν έχεις προπονητή, δεν ξέρεις τι γίνεται. Περίμενε, βρε. Περιμένω, δεν άκουγα. Όταν είδα ότι έφαγε έτσι τον Τζαβέλα, το θεώρησα αλήτικο και το θεωρώ ακόμα. Πολύ μάγικα τον έφαγε και καλά τον έκανε. Μην πετάει σαν την μπούτσα ρε μέση βραδιά, μην πετάγεσαι. Από τον Μπαρτζάκη. Μην πετάγεσαι. Από τον Μπαρτζάκη. Και άσχημο πέος, να πούμε. Με προφυλακτικό, σαν άσπρο προφυλακτικό, είσαι άσεμε. Λοιπόν. Ενώ εσύ. Ναι, μπροστά σου είδες, εσύ. Ναι. Και είδα επίσης ότι ο Σαββίδης έδωσε εξουσίες στον Ίβιτς, τον πέρασε τον προπονητή του ΠΑΟΚ ως θεσμό αποκλητήρα. Που σημαίνει ότι ξέρει και μπάλα. Γάμο την μπάνα, θα πω τίποτα άλλο. Απαντά αυτό που λες. Μην πετάγεσαι, ρε. Για το Σαββίδη που έλεγε δεν ξέρει μπάλα. Δεν ξέρει. Γιατί το στήριξε τότε το Σαββίδη. Γιατί ξέρει τον Ίβιτς. Τον είπανε, ρε, τον άνθρωπο. Τον είπανε. Μια χαρά ξέρει. Άμα θα γλύφουμε το Σαββίδη τώρα. Κάτι είδε. Σαν ουρακοτάγκο εκεί. Δεν το γλύφουμε, κάτι είδε. Άσε με καημένε τώρα. Για χαρά τα γλύφουμε. Γιατί να το γλύψω το Σαββίδη. Γιατί να το γλύψω, ρε φίλε. Μια χαρά τα κάνει. Και συνεχίζω. Ναι. Νομίζω ότι φέτος ο ΠΑΟΚ θα πάρει το κύπελο. Θέλω να το προλάβω αυτό. Α, και εγώ την αίσθηση αυτή, εντάξει. Ναι. Έχω αυτή την αίσθηση. Και εγώ την αίσθηση. Βλέπω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε μεγάλη πτώση δεφορμαρίσματος. Οπότε τον βάζω σε επίπεδο πιο πάνω από τον Ολυμπιακό. Αν τον βρει σε διπλό αγώνα ή σε τελικό κύπελο. Έτσι το βλέπω εγώ. Πιστεύω θα πάρει κύπελο. Και πιστεύω ότι θα κάνει δύο πολύ καλά παιχνίδια με τη Σάλκε. Αν περάσει, δεν περάσει, δεν το ξέρω. Ξέρω όμως, βλέπω όμως ότι θα κάνει δύο καλά παιχνίδια. Κύπελο τώρα, στις 10, τώρα, δηλαδή. Τώρα. Κύπελο, τώρα. Κύπελο. Αυτό τη θετική αύρα που δίνω προς τον ΠΑΟΚ έχει να κάνει με το αγωνιστικό του κομμάτι και μόνο. Άκουμε λίγο. Ναι. Βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά έχει κάνει βήματα προόδου. Σε τακτική, σε στήσιμο ομάδος και περισσότερο στο βιολογικό κομμάτι. Γνωρίζω επίσης και δεν μπορώ να πω ότι στο βιολογικό κομμάτι γίνονται θαύματα. Ναι. Θαύματα. Ναι. Τέλος. Πάμε. Μισό λεπτό. Είπα μισό λεπτό. Κάτι με διέκοψε ο Μάριος. Να μιλήσω, είπα. Ναι. Δεν θα μιλήσει και ο Άκης. Πώς δεν πειράζει. Ο Άκης είναι μικρή ομάδα. Λοιπόν, μισό λεπτό και μιλάει ο Άκης. Για τον Άρη, για να το κλείνουμε δευτερόλεπτα. Όταν έχεις το παιχνίδι 0-2, έχεις ευτυχία, έχεις πάει στα πολιτεία με 0-2 και μπαίνεις στο δεύτερο με 0-2. Και δεν μπορείς να διαχειριστείς αυτό το αποτέλεσμα σε μια έδρα η οποία είναι 50 όλο και όλο οι φύλαθλοι εκεί πέρα. Ναι. Είσαι. Εννοείται ότι είσαι αποτυχία. Πέντε άντε είναι 150. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, φταίει νομίζω οπωσδήποτε ο προπονητής, διότι δεν μπορείς να πάρει την ίδια. Γιατί, συγκεκριμένα. Θα σου πω. Τι. Και συγκεκριμένα, ναι. Συγκεκριμένα. Θα κοιτάξει την άμυνά σου, ρε φίλε. Πώς θα δει την άμυνά σου. Τι κοίταξε, έβαλε τον Καράμπελα. Πάνω στον Πετρόπουλο. Έπαιξε με τρία στόπερ. Τον Σόζα, τον Ταυλαρίδη και τον Καράμπελα. Εγώ νομίζω η αλλαγή του Τάτο ήταν κακός τον έβαλε τον Τάτο. Καλώς τον έβαλε τον Τάτο. Κακός τον έβαλε τον Τάτο. Αλλά πήρε εγώ νομίζω έπρεπε να βάλει ένα πιο αμυντικό γενναιό. Καλώς τον έκανε 2-2, το αποτέλεσμα μετράει. Λοιπόν, αυτό έλεγε ο δικαίωμα ο Τάσιο να πούμε. Και δεύτερο για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλή νομίζω έχει την πολιτεία. Δεν ξέρω αν θα δει το ματσχή Ιάσο. Μακάρι να έρθει η Ιάσο. Λοιπόν,
Νομίζω όλα αυτά. Εγώ θέλω. Ναι, εγώ το συμπαθώ. Σαν παουξής. Εγώ, ρε, σαν Τζόρνταν το συμπαθώ τον Ηράκλειο. Εγώ δεν είμαι σαν και σένα να αντιπαθώ τον Πάου. Το συμπαθώ τον Ηράκλειο. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό. Ούτε με ενδιαφέρει άμα εσύ το γουστάρεις. Δευτερόλεπτο. Λοιπόν, το πρόβλημα του Ηράκλειου είναι η αύξηση του κεφαλαίου που πρόκειται να γίνει αυτό το διάστημα. Εκεί είναι. Τη λιβαριά την έχει στο Καφτατζόγλιο. Κάποια στιγμή στο δεύτερο γύρο την έχει μέσα. Θα πέσει μόνο από τα οικονομικά. Από εκεί μόνο άμα πέσει. Λέγε ρε Πασοξίση. Δεν είναι. Λοιπόν, ναι, πρώτα θέλω να πω ότι για αυτούς τους Παναθηναϊκούς, τους ανενημέρωτους που λέγανε υπάρχει και η λύση της ΓΑΜΑ Εθνικής, δηλαδή σαν ΑΕΚ και Άρη, για να σβήσουμε τα χρέη μας, θέλω να τους θυμίσω ότι υπάρχει τροπολογία κατατεθειμένη φέτος από τον Κοντονή, ο οποίος λέει ότι δεν γίνεται σβήσιμο χρεών μέσω εκαθάρισης. Που σημαίνει ότι όποια ομάδα πέσει ΓΑΜΑ Εθνική και ανέβει πάλι στην Α, θα κουβαλάει τα παλιά τα χρέη. Σβήσιμο χρεών πλέον γίνεται μόνο με οριστικό λουκέτο και επανίδρυση νέας ομάδας με διαφορετική ονομασία και έμβλημα. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον, ο Αλαφούζος είναι εξαφανισμένος εδώ και πολύ καιρό. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση ούτε για τα χρέη, ούτε για την οικονομική κατάσταση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτοί που το στηρίζουν στον Παναθηναϊκό είναι 5-6 άσχετοι με το αντικείμενο, οι οποίοι βρίσκονται σε κέρυες διοικητικές θέσεις και οι παλέμαχοι φυσικά. Επίσης, ο κύριος Αλαφούζος, να θυμίσω εγώ σε κάποιους, ότι πήρε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο πλειοψηφικό πακέτο δίνοντας 0 ευρώ, κάνει αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου δίνοντας 0 ευρώ και εγώ με ομολογιακά δάνεια και ο Γιώργος μπορούμε να λέμε ότι κάνουμε το μεγάλο Παναθηναϊκό που ονειρευόμαστε, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν είναι ούτε Sky ούτε Sport FM. Μας κόψαν από το Sport FM. Επίσης, ναι, το κατάλαβα. Κύριε Αλαφούζο, 5 χρόνια αγόρι μου, είσαι λίγος, πρέπει να αποσυρθείς. Και αυτοί που λένε ότι αν φύγει ο Αλαφούζος από τον Παναθηναϊκό, ποιος θα έρθει και θα έρθει η καταστροφή, είναι σαν κάποιους ψεκασμένους και γελίους που λένε αν φύγουμε από το ευρώ θα κατέβουν οι εξωγήινοι και θα μας απαγάγουν. Ναι. Και οι δύο είναι σε κάτι κατηγορίες που ανήκουν σε κάτι γελίες καρικατούρες. Δηλαδή είναι να γελάς μαζί τους. Πάμε τώρα στο καθαρά αγωνιστικό. Με τον Ζουνίδη ο Παναθηναϊκός έχει βελτιωθεί, διότι εκμεταλλεύεται στο έπακρο ένα ρόστερ το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πλησιάζουμε δηλαδή προς άνοιξη, play-off, είναι το ίδιο με τον Στραματζόνι και μειωμένο. Δηλαδή κάτι Σάμπα, κάτι Ιβάνοφ, κάτι Εμεβατζελίστα, Μαμούτε που είχε ο άλλος ο απατεώνος, ο Ιταλός, επιτέλους φύγανε. Ο Ζουνίδης ξέρει να δουλεύει, ξέρει πού ήρθε και ξέρει ποια ομάδα κουτσάρει. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Νίκο τον Γιάνγκου, τον Κατερινιώτη, τον γυμναστή του Παναθηναϊκού για την πολύ καλή δουλειά που κάνει. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Νίκο τον Λιμπερόπουλο και στον Μαρίον τον Ζουνίδη. Καθαρά αγωνιστικά από τότε που έφυγε ο Στραματσόνη, δηλαδή Χριστούγεννα μέχρι σήμερα, στον Παναθηναϊκό μου αρέσουν δύο συγκεκριμένα σημεία και μου τη δίνουν άλλα δύο. Θα ξεκινήσω αντίστροφα. Μου τη δίνει το ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ μονοδιάστατο στυλ παιχνιδιού, που σημαίνει ότι κυρίως με αντίπαλες άμυνες δυσκολεύονται. Κλειστές άμυνες δηλαδή, μόνο overlap, σέντρα και αν τη βρει ή ο Μπέρκ ή ο Εμποκού. Έτσι αφού δεν γίνει. Αφού διαφάρες δεν σου βγαίνει. Έτσι δεν γίνει. Το άλλο που μου τη δίνει ο λίγο τι είναι το ότι ο Ζουνίδης είναι ένας καταπληκτικός προπονητής τακτικής, κυρίως μεσοαμυντικής τακτικής, όμως κάποια μάτς πρέπει να τα βλέπει με υποδέστερους αντιπάλους, κυρίως πιο επιθετικά. Να μην πετάμε δηλαδή ένα ημίχρονο τζάμπα. Τι μου αρέσει στο Παναθηναϊκό. Μου αρέσει το ότι βγάζει εγωισμό και μου αρέσει ότι υπάρχει ομοψυχία στην ομάδα. Επίσης, για όσους βλέπουν τον Παναθηναϊκό και με νεαρούς παίκτες από την ΚΑΠΑ 20, Χατζηγιοβάνης, ας πούμε, ο Μίκος που θα έρθει, ο Πίσπας και άλλοι, οι μικροί πρέπει να τους μάθουμε να μην κάνουν κατάχρηση της μπάλας. Αυτό το παρατηρώ κυρίως στον Χατζηγιοβάνη. Επίσης, κάτι που βλέπω εγώ στον Παναθηναϊκό του Ζουνίδη και του Στραματσόνη όμως, είναι ότι δυστυχώς υπάρχει μεγάλη δυστοκία από στημένες φάσεις. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται πολύ να σκοράρει από στημένες φάσεις. Θα κάνω μια πρόβλεψη για το μέλλον. Ο Παναθηναϊκός έρχεται, θα μου πείτε, έρχεται, ναι. Κι ας είναι αργά. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κατακτήσουμε το κύπελο, μπορούμε να κατακτήσουμε και τη δεύτερη θέση στα play-off. Και σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός πάει σε προκριματική. Ναι, συγγνώμη, την πρώτη θέση. Και σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός πάει στα play-off του Champions League, μπορεί να παίξει ένα πολύ καλό 5-3-2. Γιατί τα συστήματα που υιοθετεί ο Ζουνίδης είναι 4-3-3 κυρίως και 5-3-2 όταν παίζει με ανώτερους αντιπάλους. Επίσης, κλείνοντας, και μετά ο Κώστας θα πει ότι θέλει. Θα τελειώσω εγώ και θα πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Θέλω να πω ότι μια ομάδα γίνεται μεγάλη και μπορεί να διευρυθεί αν υπάρχουν τρία στοιχεία. Πρώτον, εάν υπάρχει γήπεδο υπερσύγχρονο.
Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός από τότε που σκαλίζει το γηπεδικό, δηλαδή με το Σουφλιά που έλεγε στο γουδί θέλετε γήπεδο, αλλά θα είναι μόνο 30.000. Θέλετε στο ελληνικό, αλλά θα καθυστερήσει. Θέλετε στο βοτανικό, αλλά έχει κορμοράνους και δεν θα μπορεί να στεγαστεί ο ερασιτέχνης. Καταλαβαίνετε ποιοι βάζουν εμπόδιο στο γηπεδικό. Το δεύτερο στοιχείο μιας μεγάλης ομάδας με project είναι το scouting. Δηλαδή τώρα να πω κάτι, αν θέλετε ακούστε, δεν με ενδιαφέρει, για ποδόσφαιρο μιλάω, για τα βυζιά της Λαγκάρτ. Εγώ θέλω να πω, παιδιά, ότι ο Παναθηναϊκός. Όχι, το έτσι παραδρομή στον έπαιρνα, παιδί μου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βελτιώσει λίγο και το σκάουτινγκ. Δεν γίνεται τώρα Παναθηναϊκός να μην μπορεί να αγοράσει παίκτη ελεύθερο και να δυσκολεύεται. Λοιπόν, αλλά βούσε ντροπή σου. Τέλος. Και κάτι, μισό λεπτό. Και κάτι τελευταίο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ανεβάσει και τις ακαδημίες του και φυσικά να μείνει ο Μαρίνος Ουζουνίδης. Αλλά με ποια προϋπόθεση? Ότι θα κάνει δουλειά, θα επιλέξει αυτός τους παίκτες που θα φέρει, όχι σαν κάτι μαμούτε που διάλεγε ο Ιταλός και είχε λευκή επιταγή και ο άλλος ανέβασε τον μπάτζετ και φέτος το μειώνει. Οπότε το Σεπτέμβριο, ναι, δυστυχώς το Σεπτέμβριο, τι να κάνουμε, ο Αλαφούζος είναι άμπαλος, θα συζητήσουμε από μία νέα βάση. Μέχρι τότε πιστεύω ότι το κύπελο είναι ρεαλιστικός και εφικτός στόχος. Ευχαριστώ αυτό πολύ για το άρθρο στο Sport Doc. Που λες ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατακτήσει τον κύπελο. Το είπες αυτό? Μπράβο, χαίρομαι. Τον ΠΑΟΚ τον έχω για φαβορί όμως. Εντάξει. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό τον υπολογίζουμε. Όχι, κακή ομάδα. Με τον Ατρόμητο μου δείξες ότι ή δεν το γουστάρεις ή το παρατάς. Ναι, ή δεν το γουστάρεις ή το παρατάς, είσαι πολύ άσχετος. Με το Ρέτσο Χαφ και το πιτσιρικά τον Αδρούτσο έξω αριστερά. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα βρούμε. Χωρίς Φορτούνη, χωρίς Τσόρι που τον εξαφανίσατε κτλ. Δηλαδή, ναι. Θα πω δύο λόγια για τον Παναθηναϊκό. Θα διαβάσω αυτό που μου στέλνει ο κομμουνιστής. Τον Παναθηναϊκό αμυντικά σε κάποιο μάτς θα τον δούμε να τρώει πολλά γκολ. Ο Ζουνίδης έφτιαξε πολύ καλή άμυνα, αλλά τον Κουτρουμπί, αυτό, έτσι όπως τον είδαμε τον Μούση, μου θύμιζε τον Ρουφιάνο, το Άρη Βελουχιώτη στο βουνό. Αργός, χαμηλά πολύ. Έχει αρχίσει να χάνει ταχύτητα, να χάνει ενέργεια κτλ. Το Κουτρουμπί. Άρα ο Ευαγγέλου λες, να παίξει ο Ευαγγέλου το δεύτερο. Όχι, δεν ξέρω ποιος θα παίξει ο Ευαγγέλου, είναι άπειρος. Έχει στοιχεία καλά κτλ. Και εκείνο το οποίο με τρομάζει πολύ είναι η θέα του Ζέκα. Ο Ζέκα τρέχει για πολλούς παίκτες. Κόβει, τρέχει, χαμηλά είναι εκπληκτικός. Αλλά από αυτό το πολύ το τρέξιμο, ο Βιαφάνες είναι δαντελέγιος. Ο άλλος ο διπλά, ο Χαφ, ο Χουλτ, ο Λουτ, πώς το λένε, και ο Ρέις, λίγα πράγματα. Ο Ρέις καλός όμως είναι. Ναι, ο Ρέις είναι να πάρει την μπάλα, τη μοιράσει, καλός κτλ. Μου θυμίζει κάποια στιγμή, νομίζω ότι θα ανοίξω την τηλεόραση και θα δω την εκπομπή εκεί που δίνει η διαφήμιση UNICEF, να δω το ΖΕΚΑ φωτογραφία, να λέω ότι ζητάω λονό να με υιοθετήσουν. Έχει γίνει δηλαδή η όψη του, δηλαδή ασκητική. Θα το χάσουμε το ζεχέ. Ήδη μια θλασούλα την έπαθε. Ναι, ναι. Και πριν πάμε σε διάλειμμα. Δώσε μου ένα λεπτό σε λίγο. Μετά, ναι. Ένα λεπτό, τώρα πριν το διάλειμμα, αν μπορείς. Ναι, θα σου πω. Ναι. Rapto.gr, όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοσκοπημένες στο Rapto.gr από τον κομμουνιστή. Ένα άλλο μήνυμα είναι του Μπανιώτη που λέει στη μακρά λίστα αυτών που γνωρίζει ο Μαλάτος, Μπέντο Τσουκαλάς, πρώτος νεκρός του Πολυτεχνείου κτλ. Βάλε και τον Τσοχαζόπουλο μέσα. Λέει το. Ξέχασε τον Τσοχαζόπουλο. Και επίσης λέει η κυρία Μέρη η Βαρυπάτη που έχει την Πορφύρα, μας στέλνει χαιρετίσματα, ότι την Τσικνοπέμπτη και του Αγίου Βαλεντίνου θα έχει αποκριάτικο ξεφάντωμα με μουσική. Γιορτή ερωτευμένο και μαλακίες, αυτά είναι, ξέρω, και τα παιδάκια του Λυκείου. Δεν είναι τώρα για εμάς αυτές τις ηλικίες οι Άγιοι Βαλεντίνοι. Άγιος Βαλεντίνος χωρίς λεφτά δεν υπάρχει. Ο άντρας πρέπει... Νομίζω είχε κάνει πέρσι γυναίκα, ναι, κάτι σαν τούρτα από μύδια σε σχήμα καρδιάς, κάτι τέτοια. Ναι, μύδια από σχήμα καρδιάς, ναι. Σαν μηδότος... Τσικνοπέμπτη, αποκριάτικο ξεφάντωμα με μουσική, όπως και το Αγίου Βαλεντίνου από την κυρία Μέρη, η οποία κάνει πολύ καλό καραδίσιο! Το οποίο μας γνωστά ένα τραπέζι από μόνο. Είχα τρεχάματα αυτές τις μέρες. Δεν πειράζει. Κακά τρεχάματα. Εκεί θα πάμε για το στοίχημα του Βούλη με το καραδίσιο. Εσύ κέρνα κανένα αυτό καμιά φορά, γιατί σε βλέπω λίγο γύρω. Ήταν τα μπύρα, αλλά είδε τα χρέη, φίλε, και φοβήθηκε. Ναι, λίγο είσαι λίγο σφιχτό, ναι. Α σου πει κάτι μα 40 εκατομμύρια. Ποιο είναι σφιχτό, εγώ γιόρταζα και κέρασα. Τι κέρασε? Ένα πεντηφούρ μα έφερε.
Λοιπόν, όχι, ένα λεπτό. Θα αρχίσουμε και ξεφύγαμε λίγο. Επειδή είπε ο παδός του Άρη, δεν θα κάνω λάθο. Φίλε, πώ σε λένε, επειδή έχουμε και το τελικό κυπέλλου του μπάσκετ σε. Ναι, είστε αντίπαλοι, βέβαια. Για να σταματήσει αυτή η παραφιλολογία που έχει αναπτυχθεί από διάφορους κύκλους εκεί πέρα του Παναθηναϊκού. Συμφωνεί λογικά και ο παδός του Άρη. Ο Παναθηναϊκός δέχτηκε να γίνει ο τελικός για τρεις λόγους. Γιατί μας έχουν ζαλίσει τα παπάρια με τον Βασιλακόπουλο. Δηλαδή, μας είχε δώσει τα 6 ευρωπαϊκά ο Βασιλακόπουλο. Δεύτερος λόγος, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα αγωνιστικά, όχι μόνο από τον Άρη, πιστεύω και από άλλες ευρωπαϊκές ομάδες. Και νομίζω και ο τρίτος και σημαντικότερος λόγος, ο ίδιος ο Παναθηναϊκός είπε από την αρχή: ή Ξάνθη, ή Λάρισα, ή Κοζάνη, ή ακόμη και Δράμα. Οπότε ο Παναθηναϊκός πρότεινε όχι για να τρολάρει τον Άρη, αλλά γιατί όντως πιστεύει πως κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και το τελικό στη Βόρεια Ελλάδα. Ορίστε που έγινε και μέσα στην έδρα του Άρη. Οπότε ας κερδίσει ο καλύτερος, γιατί και ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην πιάσει απόδοση. ΑΕΚ Γαύρος. Αυτό. Χ. ΑΕΚ Γαύρος. Άσος είναι. Τι Χ. Ναι. Άσος είναι. 0-2. Διάλειμμα. Και πάνω από 540-601. 0-2. Πάμε. Πάμε. Το όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα... Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Τρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις. Like, like, μαλάκες, like. Γυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίζει. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Πάμε στις γραμμές. Quiet. Πάντως, αυτό το δερμάτινο εσύ για να δώσεις λεφτά να πάρεις δερμάτινο ακριβώ αποκλείεται. Είναι από και παλιά, από το 60 είναι. Αυτό πρέπει να το φορούσε ο Θάνος Λιβαδίτης στους ιερόσιλους. Θυμάσαι τότε. Ναι, αυτός μου το δώσε. Το Δημήτρη Μυράτη. Μου είχε δώσει. Με το τσέλικα που είχε ο Θάνος Λιβαδίτης. Και ένα ο Χαραβέλας. Έλα ρε τώρα. Ναι. Ε? Ναι. Από αυτό. Ψεύτικο δεν είναι. Τι του φορά εδώ μέσα κρυό. Από τι είναι, ρε. Από κατσίκι, αγριοκάτσικο. Όχι, είναι από αγριογούρουνο από το χωριό του Τζόρνταν. Από Καπρί. Τώρα, ένα-ένα, για να είμαστε δίκαιοι. Σήμερα ο Τζόρνταν φοράει Τόμι Σίλφιγκερ. Πού να ξέρουνε τώρα, εγώ δεν. Απλά τι γίνεται. Από την Νάπολη. Αυτό το ολόλευκο στην τηλεόραση όντως αδικεί. Πασένει, ναι, γενικά αδικεί. Ναι. Εδώ είναι ο διαφωτισμός λίγο περίεργος. Εντάξει. Και είναι. Αδικείται σήμερα. Όχι, ο Τζόρνταν έχει πάντα αδικούμε, όχι μόνο σήμερα. Απλώς το αναγνωρίζει σήμερα. Όχι πάντα. Σήμερα φοράει. Σήμερα μου το αναγνωρίζει. Αν γίνει πολύ πιο κοντινό στο σήμα, Τόμι Σίλφιγκερ, το οποίο φυσικά το αγόρασε η σύζυγός του. Να τα λέμε όλα. Έτσι, έτσι. Πού να βρει πάντως για την Νεάπολη. Πάντως θα του φέρω δύο καθρέφτες να του βάλει κάτω από την κοιλιά για να βλέπει τι γίνεται. Θα βάλω εσένα κάτω από την κοιλιά να βλέπει τι γίνεται. Εγώ δεν έχω κοιλιά. Δεν έχω κοιλιά εγώ. Όχι, δικιά μου την κοιλιά σε βάλω από κάτω. Πάμε! Δεν στο πρώτο κύριο, σταμάτα με το δερμάτινο. Α, να λέει το όνομα και ομάδα. Από τον Παπαγιαννάκη το πήρε σε τιμές εκτόσεων. Άσε μου μπορεί από τον Μητρόπολη να έγινε καμιά κλήρωση και να το πει. Γι' αυτό έκλεισε ο Παπαγιαννάκη. Ναι. Λέγε φίλε, ναι. Καλησπέρα σα. Καλώ τον. Καλησπέρα, αδερφέ. Όνομα λίγο και ομάδα. Ναι, ναι, Ασλαμά, ναι, ναι, κάτσε Ασλαμά. Ναι. Μ' ακού. Ναι. Γράψε τα κοιτάπια σου Κωνσταντίνο Ολυμπιακό Παροφάριο. Κωνσταντίνο Ολυμπιακό από το Παλαιό έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία περιοχή. Ναι. Πολύ ωραία περιοχή. Να είσαι καλά, πώς βέβαια. Πάμε το ζαχαροπλαστείο. Ήταν... Να είσαι καλά, λοιπόν, πάμε, Κωνσταντίνε. Πριν τα ακούσει ο Τζόρνταν, Μαλάτο, η ομάδα μα πει το φίλε δεν τραβάει. Αυτή είναι η αλήθεια. Μπάλα δεν βλέπουμε. Αλλά η φανέλα ζυγίζει πολλά κιλά. Και αυτό του άλλου του έχει τρελάνει. Αυτή του χρόνου όμω, αν συνεχιστεί αυτή η βιόλα, θα έχει προβλήματα. Λοιπόν, άκου, Κωστή, φίλε, τι έχει πάθει εδώ για να μην ακλιμακτήριο περνά. Μα λε για τη μεγάλη μπάλα του Πάουξ συνέχεια. Πολύ ωραία, φίλε.
Ποια όλη Ελλάδα, ρε. Όλη Ελλάδα. Σήμερα το είπε και ο Λουτσέσκο. Το είπε και ο Σίλας. Το έχει την πίστη του και ο Βαρουφάκης. Δεν πήρε πόντους ο ΠΑΟΚ από το Center Four που πήρε. Από τον άλλο τον Τσοχλαναρά που έφαγε τον Ενρίκε, και τον Ενρίκε που έχει στάσει για το μάθημα να κάνει ψάχνει. Δεν πήρε. Του 5-2 με τον Βαρέλα τρίτο. Δεν πήρε. Τα νευοκατεβάματα του Μάτους και του Λέβατς. Δεν πήρε. Τα τεχνικά του Τσίμινο δεν πήρε. Ο Βαρέλα είναι για τα Βαρέλια. Τα λέμε όλα. Δεν λέμε για τον Κουλούρη και για τον το πίστευμα το ανέβαλα. Ο καλούτσικη μπαλίτσα αυτή τη στιγμή που έχουν κρυφτεί τα πάντα. Μετά μου λες θα πάρει το κύπελο. Δεν έχετε βάλει μυαλό ότι μόνο αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί από κάποιο κύπελο ή ποτάχλημα θα λέτε ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει κύπελο. Περίμενε να αποκλειστώ από τον Ατρόμητο να πάρει. Εσύ για να αποκλείσετε τον ΠΑΟΚ ρε φίλε μόνο με κάτι παπάδες στον Ατρόμητο. Με κάτι καλογερό ρε εσύ Ζορντάνα. Ναι ρε φίλε με κάτι καλογερό που λέτε το φουστέρ που δεν τον έδινε κόκκινη και λοιπά. Το φουστέρ τώρα ρε εσύ. Μάθετε λίγο μπαλίτσα ρε φίλε να πούμε. Μην είστε τίποια τύπο μπαλίτσα. Πού καταλήγουμε. Ζορντάν. Μάθε μου λίγη μπάλα ρε φίλε. Δεν καταλήγουμε. Εσύ κάτσε και βλέπεις τον Αλέφα να μάζει μπάλα. Λοιπόν ακούστε παιδιά. Πού καταλήγουμε. Ο Ολυμπιακός είναι ο χειρότερος Ολυμπιακός της τελευταίας 15 ετίας. Σωστό. Αυτό Μαλάτο είναι αλήθεια. Σωστό. Και μην λες τώρα ότι καλός ο Μανθάτης και ο Ρέτσος. Είμαστε για πολύ καλύτερους παίκτες. Ο Μανθάτης καλός. Δεν είπα. Μανθάτης θα σου βγει. Άσε με να τελειώσω. Δεν βγαίνει κανείς, δεν μ' αρέσει κανένας εμένα από αυτούς. Της πλάκας παιχτάκια είναι. Λοιπόν, εγώ θέλω σου Παριβάλλον, Τζιοβάνι και Γκαλέτη. Τι τους παίκτες θέλω. Γιατί δεν κλάζεις τότε στον Καρεσκάκη. Ποιος δεν κλάζει, εγώ δεν κράζω μωρέ. Πάλι την Κυριακή δεν πήρε τηλέφωνο και τον έκρασε το δικό μου τον πρόεδρο. Τι να κράξω. Εγώ είμαι διαρκή από 3.000 ευρώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Άσε τώρα εμένα, τι κάνω. Λοιπόν, το κύπελο Ολυμπιακός, Κωστή, μόνο αν πεταχτεί έξω θα λες ότι θα πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Την πάτησε το 2009 που έλεγες ότι θα το πάρει ο Άρης και ο Ολυμπιακός είναι φοβορεί ο Άρης. Και κλαίγαν οι Αργιανοί πάνω. Πάλι θα την πατήσετε με τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν σε απέκλεισα πρόπερση στο κύπελο. Πότε μωρέ, με το μάνταλο ρε, με τα ψάρια, με μισή ώρα καθυστέρηση ρε φίλε. Με τραμπουκισμό, με κρύο, με απέκλεισες, με απέβαλες τρεις παίκτες ρε φίλε, τι τραμπουκισμό ρε φίλε. Άμα το βάζει εκεί την κεφαλιά εκεί ο δικός μου αμυντικός, δεν θυμάμαι ποιος ήτανε, θα είχαμε και ιδέα να μπούμε. Μη μάβαλε την ερώτηση, ερώτηση. Επαναδείς, ιστορία πόσους αποκλεισμούς έχεις από τον πάνω. Ναι μωρέ, το ξέρω. Ερώτηση. Ναι, ναι. Φτιάξατε στον Ολυμπιακό ένα έργο. Ποιο είναι να τα ακούω, δεν τα ακούω. Φτιάξατε στον Ολυμπιακό, φτιάξατε ένα έργο, λέω. Ναι. Το οποίο λέει το εξής. Ο σκηνοθέτης της κουλτούρας λέει. Εάν ο Μπέντο δεν πάει καλά σε ντέρμπι, Παναθηναϊκό ΑΕΚ ΠΑΟΚ, δεν πάει καλά στο UEFA. Το UEFA! Άκου! Ναι. Δεν πάει καλά στο UEFA, αποκλειστεί δηλαδή από τους Τούρκους. Ναι, 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 ναι. Και δεν πάρει και το κύπελο ή γίνει ναι. κάτι από αυτά. Ναι. Θα πέσουν να φάνε τον Μπέντο όλοι. Καλά θα κάνουν και το Μαρινάκι να φάνε. Ο Μαρινάκης όμως ναι. θα την περάσει πούδρα. Θα τον αλλάξει την περάσει πούδρα. Εγώ δεν έχω περάσει πυρονοκορδέλα το Μαρινάκι. Μίλες για μένα. Δεν λέω για σένα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Ο Μπέντο για μένα, άμα χάσει, ποιο είναι το τώρα με τους Τούρκους. Ναι. Αν φάνε καμιά τριάδα, ο Μπέντο έφυγε. Λοιπόν, ο Μπέντο μετά. Αυτό μετά... λέω! Μακάρι, μετά, για... μετά, μακάρι, θα μακάρι, πέσει στον προπονητή το βάρος. Τελευταίο και κλείνω, με Ρακωστή, τελευταίο και κλείνω. Ναι. Μακάρι Θεέ μου να φάω μια τριάδα από τους Τούρκους και να χάσω από την ΑΕΚ για να φύγει ο Μπέντο. Ούτως ή άλλως το ποτάχημα το έχω πάρει, κύπελο UEFA δεν θα πάρω, αυτό θέλω Χριστόλου και τίποτα άλλο. Καλώς, και μετά αυτός. Περιμένω το δικαίωμα ετώ του... Ωραία το λέει το έργο. Επόμενη, καλημέρα. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου φίλε. Ονομάζομαι Χρήστος. Ναι. Καλησπέρα Χρήστο. Και είμαι Θρακιώτης. Θρακιώτης. Καλησπέρα. Και ο παδός Χρήστο του. Ο παδός του Άρη. Ο παδός του Άρη. Από Θράκη παίρνεις. Από Θράκη. Όχι, δεν παίρνω από Θράκη. Στη Χαλκιδική είμαι. Παλιότερα Αλεξανδρούπολη. Ωραίος. Θρακιώτης. Στρατιωτικός ή μπάτσος. Φοιτητής. Κάτσε, είσαι Χρήστο, είσαι Θρακιώτης όμως, έτσι. Ναι. Θρακιώτης στην καταγωγή είναι. Ωραία, πάμε. Ωραία. Θα γίνουμε αυτό μόλι. Με ενόχλησε απίστευτα. Το σύνθημα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Είσαι ευαίσθητος, ε. Και όχι γιατί είμαι Αριανός, γιατί είμαι Θρακιώτης.
Τι είπανε? Σχετικά με τα πομάκια στην Ξόρτα. Και τι έγινε? Και εμάς μας λένε Βούλγαρος και εμείς λέμε την Αθήνα. Και εμάς μας ενοχλεί τους Παοξίδες όταν μας παίζουν τόσο σκληρά εκεί στην Ξάδη. Και όταν έρχεται ο Ολυμπιακός κάθεται εκεί στα 4 να μιλήσει. Να μιλήσει το παιδί. Ναι, να μιλήσει το παιδί. Δύο λεπτά, δύο πράγματα θα πω και το κλείνω. Είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή και ζώντας στον Εύρο είχα ζήσει την αγωνία πολλών εκεί σχετικά με τους δίπλα, οι οποίοι γνωρίζουμε όλοι τι τάσεις έχουν και τι δουλειά κάνει το προξενείο στην Ξάνθη και στην Κομωτινή με τους φυτεμένους μέσα σε αυτές τις πόλεις, τους ντεμεκ πομάκους, γιατί η original πομάκη είναι από τις αρχαίες φυλές της Θράκης, οι οποίοι έτυχε να εξισλαμιστούν. Έτσι θα πρέπει ίσως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά και όλοι οι οπαδοί, λίγο να προσέχουμε όταν αναφερόμαστε σε τέτοιες ομάδες πληθυσμιακές, όπως αναφέρθηκε κάποια στιγμή και ο Βασιλακόπουλος, ότι ο τελικός δεν μπορεί να γίνει στην Ξάνθη. Άκου λίγο, καλά τα λες. Από τη στιγμή που βγαίνει ένας ποδοσφαιριστής, πρόσεξε τι θα σου πω, αθλητής, ναι. 20, 22, 23, γυμνάζεται, κάνει και στη φάση πάνω, ξέρω εγώ, ακούει 30.000 να λένε πουτάνα, πουτάνα του Δελιζή Σιμάνα. Παράδειγμα. Εφόσον δεν σας ενοχλεί αυτό και σας ενοχλεί η Θράκη και η Κομωτινή, να σου πω κάτι. Εμένα δεν με απασχολούν κάτι τέτοια. Εδώ βρίζουν οικογένειες που η οικογένεια, μισό λεπτό μην γελάτε, είναι πάνω από τις πατρίδες, τις σημαίες και όλα τα άλλα τα παραμύθια, κόμματα και ομάδες. Άκου εμένα. Θέλει να πει ο Χρήστο, γιατί πόσο λόγος είναι. Από τη στιγμή λοιπόν. Ότι είναι μέρος του ποδοσφαιρικού φορκλό. Τέλειος. Δυστυχώς. Τελειώσαμε. Δυστυχώς. Σίγουρα. Δυστυχώς, Χρήστο, πρέπει να το δούμε έτσι. Δυστυχώς. Αλλιώς, αν το πάρουμε σοβαρά. Έτσι ακριβώς, φίλε. Αυτό ήθελα να πω και εγώ. Εδώ έχω φίλους μου από τη Φλόρη. Επόμενη γραμμή. Που είναι γάβροι και φωνάζουν Βούλγαροι, Βούλγαροι, Βούλγαροι. Πλάκα μας κάνει. Μπαίνει ο παίκτης μέσα και βρίζουν τη μάνα του, τη γυναίκα του, το παιδί του κτλ. Αυτό δεν σας πειράζει και σας πειράζει που σας είπαν πομάκους. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αφού πομάκι είστε οι περισσότεροι εκεί πέρα, δηλαδή τι. Πομάκου σας είπαν. Αν ο πομάκος είναι βρισιά, εγώ δεν το θεωρώ βρισιά. Σαν τουλάχιστον μοναδικό, ας. Ναι, δεν είναι βρισιά να είσαι πομάκος. Ναι, όταν δεν είσαι βρισιά είναι, τότε είναι βρισιά. Ούτε βρισιά είναι να είσαι βούλγαρος, ούτε βρισιά είναι να είσαι χριστιανός. Εννοείται, φυσικά. Δεν είναι βρισιά. Δεν το καταλαβαίνω. Με είπες, λέει, πομάκο. Εγώ μια μέρα στον δρόμο. Ναι, ζω, αλλά δεν ήθελα κιόλας όλοι οι πομάκοι. Είπα τους πομάκους. Λοιπόν, και τι έγινε. Εγώ μια μέρα λοιπόν τσακώθηκα στον δρόμο με έναν τύπο και του λέω, άντε ρε, πήδηξου κολοέλληνα. Παλιό Έλληνα του λέω. Όχι, δεν τον είπα παλιό Έλληνα. Μου στο διάλαπο δωρε Έλληνα του λέω. Α, στο διάλαπο δωρε Έλληνα. Και αυτό θεώρησε ότι τον έβρισα. Και με έκανε μήνυση. Και τραβήχθηκα κάποια στιγμή στο δικαστήριο. Μήνυση ο Έλληνα τώρα. Επειδή τον είπα Έλληνα. Εάν με καταδικάζανε, θα είχα εγώ αποδεδειγμένο στοιχείο ότι ο Έλληνα είναι βρισιά. Οπότε δεν με καταδικάσανε. Αλλά θέλω να σε πω, άντε ρε Έλληνα. Δηλαδή, άμα σε πω σήμερα Έλληνα, ούστρε Έλληνα, θα παρεξηγηθείς. Άντε ρε Χριστιανέ, άμα σε πω, θα παρεξηγηθείς. Επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Πάμε. Ναι, καλημέρα. Καλώς το. Καλημέρα, Εφέ. Νίκος Κορδελίου από Όξι. Ο Παπτουγιάς σου, Νίκο. Τι έγινε ρε η βόμπα. Εντάξει, όλα καλά. Για αυτό το λόγο θα σας πω και ένα πράγμα στην ομάδα μας που ανέξε και την Τούμπα, τη Στήρα 3, για να πάει και εκεί ο κόσμος. Και κάνανε προβολή το ντοκιμαντέρ, Νίκο. Βέβαια, αλλά τα ντοκιμαντέρ, ναι, μπράτσα στη Μάκη και ήρθε και ο Μάκος και... Είναι χρόνια πάω, ρε. Είναι χρόνια πάω. Άρα, είναι χρόνια πάω. Ξεκινάει με εμένα. Ναι, λέγε. Ε. Σ' ακούμε. Συνέχισε, Κορδελή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι με αυτό το γράφετε, παιδιά, δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ ούτε καν να τον κοιτάω στο πρόσωπο. Δηλαδή και σήμερα που τον έδωσε την ευκαιρία, δεν γίνεται αυτός ο παίκτης ξανά να ξαναπαίξει πάρα. Δεν άκουσες, δεν μπορώ ούτε να τον κοιτάω, δηλαδή, ούτε να περνάει από μπροστά μου. Θέλω να πω κάτι ακόμα, θέλω να πω τον Μαλάτο. Μαλάτο, γίνεσαι πολύ αριστικός, φίλε. Έχεις δίπλα σου τον Βάζελο, που ο άλλος τεκμηριωμένα, όμορφα και ωραία λέει τη γνώμη του, δεν γίνεται τόσο αντιπαθητικός σαν και εσένα. Γίνεται πάρα πολύ εριστικός. Θέλω να σου πω ότι την πραγματικότητα και δική του πραγματικότητα. Τη βαθμολογία. Τη βαθμολογία. Κατά τα με περνάς, πάλι το πρωτάθλημα να το πάρω εγώ να ξέρεις ό,τι και αν κάνεις. Πότε. Ό,τι και αν κάνεις. Πότε. Λοιπόν,
και θέλω να μην αποκλειστείς από τον Ατρόμητο και θέλω στον τελικό. Πότε θα πάρεις πρωτάθλημα, είπες φέτος. Αυτό, τίποτα. Και θέλω να πω και ένα μπράβο και στα εξώσεις που απομακρυνθήκαμε σήμερα. Πραγματικά ήταν, επειδή και πριν δύο μήνες το Δεκέμβριο είχε γίνει κάτι παρόμοιο και στη Γερμανία και είπαν ότι για πειθαρχία και τέτοια. Εδώ πραγματικά αποδείξαμε ότι και εμείς με πολύ ωραίο τρόπο απομακρυνθήκαμε. Απλά όταν γυρίσαμε, παιδιά ήταν μια νεκρική σφυγή, λέει και γίνει επιδημία εκεί πέρα. Μόνο σκυλιά τριγυρνούσαν. Εδώ ήταν ένα περίεργο συνέστημα. Και εγώ κορδελίδη. Δεν βλέπω να τυχαίνει με Ολυμπιακό ή είσαι σίγουρο ότι αδειάσανε το κορδελιό αυτή τη φορά. Ο Δεδροπόταμο άδειασε. Εννοείται. Δεδροπόταμο διαλογή. Δηλαδή βγήκανε έτσι από το Δεδροπόταμο. Βεβαίω. Μάλιστα. Πάντω κορδελίδη. Αυτή τη φορά δεν σε βλέπουμε γάβρο στον ημιτελικό. Νομίζω θα κληρωθούμε εμείς. Επόμενο φίλο! Πάμε πιο γρήγορα. Νομίζω ΠΑΟΚ θα είναι. Πάμε, έλα φίλε. Μπορεί να πέσει με τον Ατρόμητο ΠΑΟΚ. Πάμε, αυτό σε βολεύει. Ναι. Βολεύει τον Ολυμπιακό να μην ξεφτυλιστεί. Λέγε. Άσε ρε τώρα τα παραμύθια. Άσε τώρα καημένε. Με δύο πρωταθλήματα και τέσσερα κυπελάκια. Τι θέλει τώρα. Πες εκεί τα παραμύθια, άσε μα. Ραμαλά, συγγνώμη, όποιος έχει 40 πρωταθλήματα είναι μεγάλη ομάδα. Έλα, δεν είναι μικρή ομάδα. Όχι ρε φίλε, κάτσε. Εγώ δύο φορές ημιτελικά τσέμπος λίγη. Έλα βρε μουσιά. Θα πεις τώρα για τα 40 πρωταθλήματα. Και μικραίνουν όμως αυτά που κάνουν, κατάλαβες. Εννοείται. Εγώ νομίζω δεν έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός τώρα από τέτοια καραγκιοζηλίκια τώρα με διαιτησίες και με τέτοια. Έχουμε διαιτησία καημένη. Καημένη. Έλα φίλε. Μη τα λες και γελάνε. Έλα φίλε. Πάρε στον επόμενο να δεν μιλάει. Καλημέρα. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα, Κωστή. Έλα φίλε. Χρήστος Ολυμπιακός Παλιά Κοκκινιά. Ο παθός Ολυμπιακός Παλιά Κοκκινιά. Μάλιστα, Μάρια. Από πού παίρνεις τηλέφωνο. Ο παλικάρι όνομα. Χρήστος. Χρήστος, πάμε ρε Χρήστο. 4-5 πραγματάκια θέλω να πω, Κωστή. Να μ' αφήσεις να ολοκληρώσω και μετά κλείνω τη γραμμή και τελείωσε, οκ. Okay. Πάμε. Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Ποια είναι τα τρία μεγαλύτερα αθλήματα στην Ελλάδα. Τα τρία δημοφιλέστερα. Με καλύτερα αθλήματα στην Ελλάδα. Δημοφιλέστερα μάλλον. Ναι, ναι. Ποδόσφαιρο. Ναι. Μπάσκετ. Ναι. Και μετά βόλεϊ. Kickbox. Ποιος έχει τους περισσότερους τίτλους στο ποδόσφαιρο. Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Διαφορά. Στο βόλεϊ. Ολυμπιακός. Πόσες φορές άκουσες ΠΑΟΚ. Ορίστε. Πόσες φορές άκουσες ΠΑΟΚ. Τι να ακούσω ΠΑΟΚ. Πού δεν καταλαβαίνω. Και έχει περισσότερους τίτλους. Εδώ στην εκπομπή. Πόσες φορές! Για τους τίτλους, για τα ομαδικά θύματα. Α! Πάω! Ναι. Από την αρχή που πήρες είσαι φάουλο, ρε φίλε. Πόσες φορές άκουσες πάω! Τι θα σε κάνω, λέει, τρεις ερωτήσεις. Και μόλις κλείσω θα απαντήσεις. Και μόλις κλείσω θα απαντήσεις. Τώρα κι εσείς μιλάτε για μπάλα τώρα. Δεν παρακαλώ. Είναι ευσέβεια να τελειώσει, ρε φίλε. Αυτό είναι ευσέβεια που κάνετε εσείς τώρα. Να τελειώσει! Με ίσα τώρα να τελειώσει. Μαρία, κοίτα, μην τελειώσω εγώ τώρα, προσέξτε. Μαρία, μ' ακού! Να τελειώσει ο άνθρωπος και μετά, ρε παιδιά. Δύο λεπτά με παρακαλώ, δύο λεπτά. Ναι, πες. Πόσες φορές άκουσες ΠΑΟΚ. Καμία. Αυτό είναι μια απόδειξη. Είστε δυστυχισμένοι που δεν ακούσατε την παλική λέξη. Τζόρνταν μου, άσε με μισό λεπτάκι, σε παρακαλώ. Θα αφήσω ρε παλικάρι. Άσε με παλικάρι μου, σε παρακαλώ. Αυτό είναι μια απόδειξη. Για το ποιος είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Είχες μνημόσυνο προχθές το 8 Φεβρουαρίου και είχες 3.000 στο γήπεδο σου. Σάξου γιατί. Σάξου γιατί. Αυτές είναι οι ουσίες της ζωής. Κωστή, θα μ' αφήσεις να μιλήσω. Είχες μνημόσυνο προχθές και είχες 3.000 στο γήπεδο. Σάξου. Χρήστο. Κωστά, μιλήσω ρε παιδιά να μιλήσω. Σάξου. Όπως και πολλοί ξένοι. Πήρε τον Ακλαμά, τον Αντιπαοξή, να σε πει. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τι θα μου πει, θα μιλήσω. Το Παναθηναϊκός, αν θες να τόση ώρα θα ψήσει και σε αυτό, Χρήστο. Ναι. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κατ' εμέ, όπως και για πολλά ξένα περιοδικά. Το μεγαλύτερο τέρμι του πλανήτη, ναι. Είναι στα τρία παραδοσιακά. Του πλανήτη. Football rivalry, μαζί με τον Glasgow Rangers Celtic και τον River Plate Boca. Ακύρωσε εσύ τώρα από το πάω που λοιπόν και πράγμα τα κάνουμε εμείς. Κωστή! Και το λένε και ξένοι. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, η Μαρίνα... Η Μαρίνα. Η Μαρίνα, Μαρία, ξέρεις ποια είναι η Μαρίνα. Η μεταφράστα του Ολυμπιακού. Η μεταφραστή. Α, η Μαρίνα. Πενταγιώτησα, η πενταγιώτησα. Κάθε να μιλήσει κάπου την Παναθηναϊκή. Έχει περισσότερους τίτλους από όλο το σύλλογο του ΠΑΟΚ. Δεύτερον. Τις βλακίες του Καραπαπάλες τώρα. Δεύτερον, άσε με, Άκη μου, άσε με λίγο, σε παρακαλώ. Κάθε να μιλήσει, Τζορντάν. Λέγε. Τζορντάν. Ο γιος μου είναι 3 χρονών και έχει δει περισσότερους τίτλους από σένα που είσαι 50.
Ωραίο. Φίλε, το ίδιο το πάρει όλο και όλοι εσείς τα καραπαπά. Είστε τα καραπαπάκια εδώ πέρα, βγαίνετε και λέτε αυτά εδώ. Ναι, ναι. Θα σου πω και κάτι για να σε γλυκάνω. Και επειδή εκεί δεν έχετε το θάρρος να τους κάνετε κριτική, θα σου πω και κάτι για να μπορεί να σε γλυκάνω. Να σου πω και κάτι για να σε γλυκάνω. Μη φωνάζει, βρε. Γιατί δεν είναι. Τζόρτα, μ' ακούς. Τζόρτα, δεν είναι. Τζόρτα. Δηλαδή, Τζόρτα, τι να σου κάνω τρεις ερωτήσεις και θα κλείσω. Και δεν πάρει, απάντησε μου ποιος είναι. Να σου, Τζόρτα, να σου πω κάτι για να σε γλυκάνω. Να σου πω λίγο. Ναι. Κωστίνα, μ' αφήσεις. Α, τέτοιες θέλουν σαν και εσένα στο γήπεδο για να περνάνε αυτά που θέλουν αυτοί. Πες το. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει καλύτερη μπάλα το τελευταίο μήνα. Όχι, δεν θέλαμε τα γλυκά. Με διαφορά και ο τελικός θα είναι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ναι. Πάλι ρε φίλε, δεν βαρέθηκες. Εγώ δεν βαριέμαι. Έχω τόσους τίτλους, δεν με νοιάζει. Και κανένα άλλο το παίρνει. Δεν μου λες, δεν πικαρίστηκες που ο Ελευθερόπουλος είπε ο ΠΑΟΚ παίζει τον καλύτερο ποδόσφαιρο. Όχι, δεν με απασχολεί, φίλε. Την αλήθεια είπε. Εσύ γιατί δεν παραδέχεσαι την αλήθεια. Την αλεγόμενη σου είπα ότι παίζει την καλύτερη μπάλα. Όχι εσύ προσωπικά, η οπαδή σου. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Εγώ τη βλέπω. Τα ματάκια τα δικά μου τη βλέπουν. Δεν τη βλέπουν οι άλλοι. Ορίστε, από ποιον θα αποκλειστείς. Από ποιον θα αποκλειστώ. Ποιο γάβρο. Από μπορεί από τον Ατρόμητο, ξέρω εγώ. Μαντάρι. Τον Ατρόμητο κι εγώ. Μαντάρι για να μην τόσεις. Είναι αντικειμενικός γάβρος είσαι. Πέφτει πάνω Ολυμπιακός. Πάμε ρε γράτη, πάμε. Απ' το Λίγκεσο. Γεια σας, μπικαρίστηκες. Μπικαρίστηκες. Αν αποκλειστείς από τον Ατρόμητο, το κάνεις για να μην σε ξεφτυλίσει ο Πάο. Αυτό είναι, μπράβο. Η μεγάλη ομάδα με τα δύο πρωταθλήματα. Λέγε φίλε. Πάμε. Έλα φίλε. Συζοδήμο. Έλα πιο γρήγορα. Πάστα αλλιώς. Έλα. Πάμε ναι. Εντάξει, εγώ δεν περίμενα ότι θα περνούσαμε δύο φορές από την Ξάνθη. Ρεαλιστικά να το δούμε. Ο παδός του ΠΑΟΚ, έτσι είναι. Ο παδός του ΠΑΟΚ, ναι, ναι, ναι. Ρεαλιστικά δεν θα περνούσαμε. Αντικειμενικά τώρα, εντάξει. Λέγε ρε φίλε. Κουρασμένη ομάδα, εντάξει. Είναι και το μάτι για την Κυριακή. Το κουρασμένη ομάδα. Ναι. Εν ώψη μεγάλων και σπουδαίων παιχνιδιών. Έκανε rotation. Εντάξει, yeah. Σε τρομάζει ότι έκανες την καλύτερη φόρμα σου Γενάρη προς Φλεβάρη. Φοβάσαι ότι θα πέσεις βιολογικά. Σε τρομάζει αυτό. Εν ώψη, επαναλαμβάνω, μεγάλων παιχνιδιών. Όχι, δεν τρομάζει. Από τα τελευταία χρόνια Γενάρη προς Φλεβάρη έκανε τη μεγαλύτερη κοιλιά συνήθως. Τι λες ρε φίλε. Γενάρη με Φλεβάρη είσαι στην καλύτερη σου φόρμα. Τώρα. Ναι, αυτό εν ώψη μελλοντικών τον επόμενο μήνα σπουδαίων αγώνων σε τρομάζει μήπως κλατάρεις. Γιατί στην Ξάνθη στο 2-1 που πέρασες και το κέντρο σου ο Τσίμηρο ότι ήταν λίγο πεσμένος και τα πλάγια μπακ σου που είναι ρολίστες στο παιχνίδι πάω. Για λέγε. Ναι, κοίτα να σου πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα του έχει ένα μεγάλο βάθος στον πάγκο, πιστεύω θα ανταπεξέλθει. Ναι. Σίγουρα θα υπάρξει μια μικρή κοιλιά πιστεύω. Το μεγάλο βάθος ποιο είναι, ο Κίτσι με τον Δελιγιανίδη. Όχι ρε κοίτα, φίλε, ο κομμάτος δεν είναι. Εμένα μου γεννάνε αυτά τα παιδιά προσδοκίες. Πέρα από εκεί και πέρα, ειδικά σήμερα ήταν έτσι όπως είπες. Ο Δελιγιανίδης και ο Κίτσιου και δεν χάνεις, παίρνεις το 0-0 και είσαι και καλύτερος. Αλλά δεν παίζαν και άλλοι πολύ καλό. Ναι, ναι. Δεν έπαιζε ο Κάνιας. Δεν έπαιζε από την αρχή ο Μπρίγιοβιτς που δεν είναι έτοιμος. Έλειπε το άλλο το τσογλάνι ο Ενρίκε. Είχες απουσία. Έλα μην το λέτε τσογλάνι το παιδί. Έλα άστονα, άστονα. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω και για την πέμπτη το μάτς. Πολύ σημαντικό. Πιστεύω προσοχή είναι το μάτς. Έχεις κακές αναμνήσεις. Ναι. Σε άλλη και έχεις κακές αναμνήσεις. Ερώτηση να σου κάνω. Πάμε ερώτηση. Δεν μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Τι προτιμάς, να πάρεις το κύπελο ή να πας στο Europa League ημιτελικό. Το κύπελο ρε φίλε. Το κύπελο ρε. Εντάξει, τι να το κάνει το... Όχι, γιατί σήμερα άκουσα άλλη γνώμη από άλλα. Εντάξει. Sorry, δεν το κάνω γνώμη, έτσι. Λογιστικά να το δεις, είναι λογικό να προτιμάς να πας στον ημιτελικό του κύπελο. Άλλος πάω, ξύ σήμερα μου είπε, να μακάρι να πάω στις τέσσερις του UEFA. Όχι, εγώ θέλω το κύπελο του Europa League. Ακού λίγο, μπες. Στο face, σταμάτα λίγο, σταμάτα! Δεν έχω. Σταματήστε λίγο. Θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να περάσει τη Σάλκε. Να με. 66% λένε ναι και 33% λένε όχι. Μπείτε στη σελίδα στο Facebook Κωστής Γραπτόπουλος Fans και ψηφίστε. Είναι συντριπτική η αισιοδοξία των ΠΑΟΞΙΔΟΝ και όχι μόνο γιατί εκεί μένουν κι άλλοι. Εγώ που δεν είμαι ΠΑΟΞΙΣ και τίποτα
Ναι. Εγώ λέω over και άσο στην Τούμπα με τη Σάλκε. Πάρω τι θα κάνει, δεν γνωρίζω. Φίλε, το προηγούμενο μήνυμα, είναι όλη η Ελλάδα η μεταπολιτευτική. Αν μπορείς να δείξεις ένα πράγμα. Μη. Το είδες τι έλεγε. Άσε το πίσω. Εμένα πάντως, για να πω κάτι άλλο. Μπράβο, φυσικά. Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Συγγνώμη, πάμε στην επόμενη γραμμή. Σωστό αυτό που λέει ο Ασλαμάς. Το ότι η Ελλάδα για 40 χρόνια πουλάει ο Καζαντζίδης ακόμα, αυτό είναι το επικίνδυνο. Ο μεγαλύτερος γουρσούς λαμάς που υπάρχει στον κόσμο. Για σένα. Η φαλακρή Πάολα. Ναι. Ναι, για σένα, για σας. Για μένα. Για σας, ναι. Λέει η Πάολα, η Πάολα εν μέρη είχε δίκιο. Πού έκανε λάθος η Πάολα. Η Πάολα λέει, ναι, ότι ο Καζαντζίδης λέει εκμεταλλεύτηκε, ναι, τον πόνο, λέει, του ανθρώπου και τα λοιπά, του Έλληνα και τα λοιπά, και έγραψε, τραγούδισε αυτά τα... Έβγαινε από την ψυχή του. Ναι. Αντί να πει μελοποίηση... Έχει δίκιο ο Τζόρνταν εδώ. Μόνο ένας γουρσούς λαμάς σαν τον Καζαντζίδη μπορούσε τόσο δυσάρεστα τραγούδια να τα τραγουδήσει με τόσο μεγάλη επιτυχία, έχοντας και μια φωνάρα, μια ταλεντάρα μεγάλη. Το ότι ήταν τεράστια η φωνάρα του Καζαντζίδη και τεράστια το ταλέντο του Καζαντζίδη, αυτό όμως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο Καζαντζίδης σαν άνθρωπος είχε τόσο αρνητική ενέργεια μέσα του. Ήταν δύσκολος. Που μπόρεσε αυτό εδώ το αρνητικό να το εξωτερικεύσει θαυμάσια. Γιατί ήταν ο ίδιος μεγάλη γρουσούζα. Τέρας γρουσούζα. Έγινε αδικημένος γι' αυτό. Άσε με καημένε τώρα, δύο σε αδικημένο. Ήταν η μεγαλύτερη λαϊκή. Ας μην υπέγραφε εκεί πέρα. Στους έβλεπε τώρα τον κάθε επόμενο πιτσιρίκο που έβγαινε εκεί πέρα πριν τα λεφτά και αυτός έμεινε στάσιμος. Γιατί δηλαδή, τι έγινε δηλαδή. Να μην βγει άλλος πιτσιρίκος. Εδώ βγήκανε 30 ραδιοφωνικοί παραγωγοί, 40 δημοσιογράφοι, τι δηλαδή. Θα μας βαλσαμώσουν όλους, όλοι θα μείνουν δηλαδή τι, ο χρόνος θα πάει. Ο κορυφαίος να μείνει πατήρης και το κάθε μαϊμόδια από πέρα. Τέτοια κουρσουζιά πάνω του, άσε που η φουκαριάρα η Μαρινέλα, δεν τον άντεξε με εκείνη την κουρσουζιά του. Σηκώθηκε, έβγε η γυναίκα που ήταν. Γιατί θαμπόθηκε και πήγε μαζί του. Ποια θαμπόθηκε, ρε. Γιατί, τον εκμεταλλεύτηκε γιατί ήταν όνομα. Είδε λοιπόν μια εκμετάλλευση. Έλα, περίμενε, είχε πολύ μεγάλη φωνή, φίλε. Εντάξει, έλεος. Ποιος έλεος. Η Μαρινέλα είχε πολύ μεγάλη φωνή. Φωνή. Ήταν άλλος μεγαλύτερος σε ηλικία. 7 χρόνια την πέρναγε. Τον πήρε, ήταν φωνάρα η Μαρινέλα. Κάθισε μαζί του. Τέτοιο γρουσούζαρο να πούμε. Περίμενε. Η μάνα μου και έτσι, η μάνα μου και στη μανία, έτσι, η μάνα μου στο μνήμα. Η μάνα μου στο μνήμα. Το ζών, λέει, άσε. Έλα τώρα, σε πέλα, ρε μάλα. Το δερμίδι, από αρκουδοτόμαρο είναι. Λέγε, φίλε. Από το χωριό του Ιορδάνη Καπρί. Δηλαδή, το άστεγος είναι πολύ πολύ. Ποιος βάζει στοίχημα. Κάτσε. Ποιος βάζει στοίχημα ότι ο Ολυμπιακός θα περάσει την Τουρκοσπορ, όπως τη λένε, ναι, και... και ο ΠΑΟΚ θα αποκλειστεί από τις Σάλκες. Βάτω να είναι ένα στοίχημα. Μη γίνει το αντίθετο. Μου χρωστά στοίχημα για να μην πει. Μια ρετσίνα. Σου χρωστάει. Μια ρετσίνα. Ή το ισοφαρίζεται ή πληρώνει διπλά. Εγώ λέω ότι θα σε αποκλειστεί η Αγκαραμπού. Σκεφτήκατε. Όχι, δεν πάμε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλώ το. Καλησπέρα, αδερφέ. Λοιπόν, Μπάμπη, ΠΑΟΞΗ. Μπάμπη, ο παδό του ΠΑΟΚ. Γεια σου, ρε Μπάμπη. Γεια σου. Ναι, λοιπόν, πρώτον, γι' αυτό που είπε ο Μάριος, εγώ προτιμώ να φτάσω σε ημιτελικό UEFA. Μα, κι άλλο μου το είπε. Μπράβο. Ευρωπαϊκό. Λοιπόν, ΠΑΟΞΗ. Δεύτερον, επειδή ο πρώτο ο Κλέβλο που βγήκε είπε κάτι για το Βαρέλα, Κωστή, μ' ακούς. Παρακαλώ. Ναι. Βαρέλα ή Λέσκοτ. Βαρέλα ή Βιάννα. Βαρέλα ή Ιβάνοφ. Εννοείται Βαρέλα. Στάσου. Όχι, όχι, ο Κωστή θα μου πει. Στάσου. Στάσου. Τι στάσου, με μία θα τον πει. Τι στάσου, ε. Στάσου. Όχι, Ιβάνοφ, Μολέδα θες να πει. Μισό λεπτό. Γιατί ο Ιβάνοφ που ήταν. Κάνε σκέψη, ρε Κωστή. Περίμενε. Ο Βαρέλα ψηλά είναι καλό και γκολ θα κάνει. Και χαμηλά είναι καλό και γρήγορο είναι. Σε κλειστού χώρου. Θα σου πω κάτι πολύ ποδοσφαιρικό. Υπάρχουν παίκτες που καλύπτουν τις αδυναμίες τους μόνοι τους και υπάρχουν και παίκτες που τους καλύπτουν τις αδυναμίες τους οι προπονητές. Ο Βαρέλα δεν μπορεί να καλύψει μόνος τους τις αδυναμίες. Το ότι ο Βαρέλα παίζει σαν τρίτο στόπερ και έχει και βοήθειες από τους χαφ κτλ. Έτσι όπως είναι δομημένη η άμυνα του ΠΑΟΚ, του δίνει χαμηλά πολλές βοήθειες ο Ίβιτς. Ο Βαρέλα σε συνθήκη τετράδα στην άμυνα με τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα,
Παίζω με τις Σάλκες στη Σάλκε, κάνω 2-1 και θέλω να παράξω ποδόσφαιρο. Μπερδεύτηκα με τον Βαρέλα. Είναι κάποιων ειδικών συνθήκων και θα σου πω κάτι άλλο. Είναι μερικοί παίχτες που υπάρχουν στον ορίζοντα, οι οποίοι είναι σε κάποιους τομείς πολύ καλοί και συνάμα σε κάποιους άλλους τομείς πολύ κακοί. Την χάνει ο Βαρέλα να είναι αρκετά καλός ψηλά και πολύ κακός χαμηλά. Από εκεί και πέρα βγάζει τα συμπεράσματα δικά σου. Επίσης ο Βαρέλα είναι ένας παίκτης λαθέρ. Τελευταία μείωσε τα ατομικά του λάθη. Εγώ προπονητής φύλαθλος και τα λοιπά, τον βάζω πάνω από τον Ιβάνοφ στα ίδια επίπεδα με τον Λέσκοτ. Στα ίδια επίπεδα με τον Λέσκοτ. Ποιον άλλο με ρώτησε? Βιάννα. Πιο πάνω από το Βιάννα, πιο κάτω από τον Ποτία και τον Τακώστα. Από το Βιάννα και εγώ με τον Τζόρνταν είμαστε καλύτεροι. Ο Βιάννα είναι, για παράδειγμα, να τον πάρεις σε μια ομάδα center back στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ, σου μπήκαν στην πόλη οι εχθροί. Ο Βιάννα έχει το πλεονέκτημα να και τον επόπτη να τον κόβει τις ιστορίες. Και χαμηλά πολύ κακός. Δεν ξεχνάω την εικόνα του Περόνε που τον πέρναγε σαν σταματημένο. Δεν υπάρχει center back Βιάννα. Δεν υπάρχει center back Βιάννα. Ναι. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ποιο καβλός πίνω λέει αυτός. Αυτό. Να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, έχεις 6 άτομα στην εκπομπή σου. Ναι. Φύλαθλοι 5 διαφορετικών ομάδων. Βγάζω τον Ασλαμά έξω. Γιατί πόσοι πιστεύεις ότι γνωρίζουν από μπάλα? Όλοι. Αλλιώς δεν θα μας είχε, ρε. Εγώ πιστεύω άμα πεις εκεί πέρα 4-4-2, 3-5-2 θα σε πει την προπαίδεια αυτή. Ναι, γιατί άμα πεις σε αυτούς οι οποίοι, ας πούμε, κάνουν στο... Συγγνώμη. Τι είπε, Γιώργο. Συγγνώμη. Πιστεύεις ότι... Σταμάτα. Αυτοί που αναμεταδίδουν τα μας που τους πληρώνουμε. Απ' τους 10 πόσοι ξέρουν. Δεν σου λέει αυτό, εντάξει, άλλο λέει. Άλλο λέει, για ποιο μιλάει, για την εκπομπή μιλάει. Ξέρουν. Αυτό, γιατί εγώ μιλάω για την εκπομπή τώρα. Το λες στον Ναό, παίζω τα λίμπα και πλησιάζουν όπως θέλει. Και πλησιάζουν όπως θέλει. Πρωταθλήματα. Σου απαντάω. Εάν τους βγάλεις τον οπαδικό μανδύα, ξέρουν πολύ περισσότερο. Ο οπαδικός μανδύας είναι αυτός που τους κρατάει στην κριτική. Εγώ ξέρω, θέλω να καταλήξω. Το κριτήριο για να φέρεις κάποιον στην εκπομπή σου είναι το να ξέρει μπάλα ή όχι? Όχι. Ευχαριστώ. Για χαρά. Είναι δευτερεύον σε αυτή την πόλη. Διάλειμμα και σε άλλη αλήθεια. Είναι κατάλαβες τι σου είπε, φίλο Ραντόπουλος. Μπράβο, κατάλαβες τι σου είπε ο Ραντόπουλος και είπε μεγάλη αλήθεια. Μπράβο του. Σκέψου το. Είπα διάλειμμα. Σύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες. Να μην το ξεχνάτε αυτό. Η κάτω τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, βυζής και δωρηλαίου γωνία. Στην κάτω τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Μέσα στην πόλη η ζωή... Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Ευρώ. Ατάβιες από 10 ευρώ. Βαφή ρίζα και κοντά μαλλιά 10 ευρώ. Ίσιωμα από 6 ευρώ. Κομμωτήριο Εφη. Ολύμπου 23-231-0515-017. Και τώρα είμαστε κοντά σας με ένα νέο κατάστημα στην Ολύμπου 31. Κέντρο αισθητικής Εφη. Μανικιούρ και πεντικιούρ μαζί 15 ευρώ. Τζέλ 20 ευρώ. Συντήρηση τζέλ 15 ευρώ. Αποτρίχωση στα χέρια 5 ευρώ. Αποτρίχωση στα πόδια 10 ευρώ. Μπικίνι 5 ευρώ. Καθαρισμός προσώπου 25 ευρώ. Μασάζ 30 λεπτά μόνο 10 ευρώ.
και πολλές άλλες παροχές σε τρελές τιμές. Κέντρο αισθητικής... Like, like, μαλάκες, like. 2-31-0-555-703. Το μέγεθος μας έκανε να αλλάξουμε όνομα. Οι πελάτες μας έκαναν να αλλάξουμε φιλοσοφία. Στα μεγαλύτερα σάντουιτς και μπέργκερ της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο στις χαμηλότερες τιμές. Μια ματιά τους σε χορταίνει, μια βουκιά τους σε τρελαίνει. Φάε δύο αν μπορείς και πληρώνεις για το ένα. Φάε τρία αν μπορείς και δεν πληρώνεις για κανένα. Αν βρεις μεγαλύτερο μπέργκερ μέσα στη Θεσσαλονίκη και σε 50 χιλιόμετρα απόσταση από το κατάστημά μας, παίρνεις τα λεφτά σου πίσω και ένα δώρο μπαμπάτσικο της αρεσκίας σου. Το τέλος των μικρών και ακριβών μπέργκερ σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Δοκιμάστε τα τώρα στην Αγίων Πάντων 28 ή δώστε την παραγγελία σας στο 231-0510-045. Γιατί το μέγεθος μετράει. Πάμε! Ναι! Let's go! Let's Έλα. Go! Ναι! Έλα, Κωστή! Καλώς τον! Έλα, Δωρίς, από Εύωσμο! Πώς? Από Εύωσμο, εγώ, Δωρίς! Ναι! Έλα! Είχα πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα! Ναι! Για θέλω να πιάσω εγώ! Κωστή, ψήκα πήγε για το κύπελο! Πιστεύω, δεν ξέρω, το που στα λένε, Κωστή, πιστεύω τον Παναθηναϊκό, το φοβάμαι πολύ, ρε σύνα. Φίλε, πώς πιστεύω, δεν θα συναντηθούμε, πιστεύω, είμαι τελικά. Δεν ξέρω εγώ, Άκη, φοβάμαι η ζημιά πάλι στο τελικό θα γίνει. Με άκρη θα πέσει, φίλε. Σε βλέπω με άκρη αυτή τη φορά είμαι τελικά, δεν ξέρω, έτσι νομίζω. Ο Πάοκ είναι αυτή τη στιγμή στην καλύτερη του φόρμα. Δεν ξέρω σε ένα μήνα, ενάμιση. Έτσι αν πάει η δουλειά, είναι βαλωρή. Πάει. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να κάνει καλό φήμης. Δεν ξέρω. Κωστή τον Ολυμπιακό το βλέπεις να περνάει από τον Ατρόμητο. Ναι. Το κλασικό 1-1, φίλε. 1-1. Εγώ νομίζω ότι κάποιο θα αποκλειστεί από του 4 μεγάλου. Θα αποκλειστεί ο Ολυμπιακός για να είναι στο χέρι η πρόκληση. Αδερφέ, από του 4 μεγάλου δεν γίνεται να αποκλειστεί κάποιο γιατί ο ένα έχει περάσει ήδη. Από δεν ξέρω. Οι δύο περάσανε. Ναι. Μάλλον Ολυμπιακός. Η Άκη είναι φαβορή και ο Outsider Ολυμπιακός. Οι τρει περάσανε. Γιατί με το θα ξανασυρρεχτεί για να περάσει το κλασικό αυτό. Και με το Σάπιν το έσυξε λίγο μηνυκά ο τρόπος. Τι να κάνουμε, να δούμε. Και κάτι θολάκι θέλω να πει για τον μπάσκετ το τελικό. Πώς το βλέπει τώρα ο Άρης Παναθηναϊκός? Κοίταξε φίλε, είναι ένα παιχνίδι και μοναδικό, δεν υπάρχει δεύτερο. Ο Παναθηναϊκός έχει το κακό συνήθειο, είτε παίζει με τον Κόρυβο, είτε παίζει με την Μπαρτσελόνα και την Φενέρ, να μπαίνει μέσα και να κυνηγάει το σκορ. Γιατί δεν βάζει την κανονική πεντάδα. Μου έχει μέσα κάτι Χαραλαπόπουλους, κάτι μισό λεπτό Κώστα, κάτι Τζεντίλια και κάτι άλλους. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε, αλλά όχι με μεγάλη διαφορά που παρουσιάζουν πολλοί. Γιατί είναι ένα μάτς και εκτός έδρας. Και όχι εκτός έδρας, την έδρα του Άρη. Εντάξει, άκουσε τι γίνεται. Αν ξεφύγει το σκορ, φίλε, μπορεί να κερδίσει με μεγάλη διαφορά. Ναι, το ξέρω, αλλά και να το πάρει και ο Άρης, φίλε. Ένα παιχνίδι δεν μπορεί να γίνει γι' αυτό. Μην το αποκλείσει. Εδώ τώρα χάσανε από τον Πάοκ, φίλε, με 0 τρίποτα. Όχι, κοίτα, μην δίνει πιθανότητε όπω οι περισσότεροι. Άλλο μα το ένα, άλλο μα το άλλο. Μην δίνει πιθανότητε 90-10. 40-60 να πούνε, όχι 90-10 υπέρ μα. 80-20 είναι πιθανό. Λίγο αντικειμενικό είμαστε. 80-20 εκεί είναι. 80-20 είναι το παιχνίδι. Ο Αριανό. Εγώ το βλέπω πάνω από τον άλλον για να αποβάλει τον τίτλο του. Είναι και η αλήθεια τώρα. Ναι. Όχι αντικειμενικά μιλάω. Και εγώ μπορεί να μην είναι. Το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ μια ομάδα που είναι καλύτερη. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί αυτό το πράγμα στο μπάσκετ, ναι. Γιατί είναι έκφυση του προβλήματος. Έχεις δίκιο. Πρέπει να βρεθούμε σε πολύ καλύτερη ημέρα για να πάρουμε το παιχνίδι. Ναι. Φίλε, και στο μπάσκετ δεν μπορείς να παίζεις ταμπούρι και σε αντεπίθεση να βάλεις γκολ. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, σίγουρα, ναι, ξεκάθαρο παγωρή ο Πάτρας. Μην μιλάτε μόνο για μπάσκετ, φτάνει. Πάμε πολύ ωραία, μωρέ, τελικώς είναι να πούμε καλύτερα. Πάσε να γίνει τώρα με τον μπάσκετ. Άντε να πούμε. Όσο πιο λίγοι παίζουν σε ένα άθλημα, τόσο μεγαλύτερη φαίνεται η ποιότητα. Πάμε κόσμο. Έλα. Έλα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τώρα με τη φωνή την μπάσα, λέγε. Τι γίνεται, ραπ. Την παλεύουμε, φίλε, την παλεύουμε. Τι έγινε, μία ώρα περιμένω να πιάσω γραμμή. Εντάξει, είναι το κέντρο λίγο ζώρικο να πούμε. Λοιπόν, να πω δύο πράγματα. Παοκτσής είμαι. Αποκρύα βρίσκει τηλέφωνο. Εκεί μισή φυλακή είναι, έτσι. κάτι κάνουμε, εντάξει. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πω στο Τζόρνταν ότι συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι λέει. Ο ΠΑΟΚ φέτος παίζει την καλύτερη μπάλα. Όλοι το βλέπουν αυτό. Εγώ θα το παραδεχτώ. Είμαι της τηλεόρασης.
δεν είμαι, εντάξει, είμαι πιτυρικά 20 χρονών. Δεν παρακολουθώ πολύ έτσι, δεν είμαι θερμός παοκτής. Αλλά τόσα χρόνια έλεγα για τη διοίκηση και όλα αυτά. Ότι δεν υπάρχει διοίκηση, δεν υπάρχει αγωνιστικότητα, τίποτα. Φέτος ο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει, είναι φοβερή ομάδα. Εντάξει. Με μία μικρή διαφορά μόνο, φίλε μου, επιτρέπεις. Μ' ακούς, φίλε. Ναι, ναι. Με μία μικρή διαφορά όμως, ότι έχουν περάσει ήδη 5-6 χρόνια από τότε που ήρθε ο Σαββίδης, έτσι. Κάλλιο αργά πολλά αποτέλεσμα. Ναι, μεσολάβησαν κάποια χρόνια από το 12. Κοίταξε. Ναι, ναι, άργησε να γίνει δουλειά. Έδωσε. Ναι, για να πιάσει την μεγαλύτερη μαγιά που έκανε ο Σαββίδης. Αυτό εννοώ, εντάξει. Σου λέει άμπαλος είμαι. Ο γιος μου ο άλλος, δύο φορές άμπαλος. Στο Μίχελς, λοιπόν, λέει στον προπονητή του, θα πάρεις πολλές εξουσίες. Γιατί εσύ θα φας την τζαπού, εάν δεν πάμε καλά. Μαζί με τον Μίχελς έχουν τις αρμοδιότητες, έτσι είναι. Σε βάζω ίσο με τον Μίχελς. Δεν θα σου φέρνει παίχτες. Και εσύ, ό,τι θέλεις εσύ, προηγείσαι. Του δώσε τέτοια αρμοδιότητα, τέτοια εξουσία. Τι θέλεις, άλλο βοηθό. Φύγαμε, φέραμε τον Βεζελίνοβιτς. Βεζελίνοβιτς. Μπράβο. Τι θέλεις, άλλο γυμναστή, άλλο γιατρό. Ό,τι θέλεις. Στο κομμάτι της δουλειάς σου. Ξέρεις τι ευλογία είναι αυτή. Θες σεντερφόρ, ποιον θέλεις. Αυτό το σέρβο, πάρτονα. Αν δεν πιάσει, εσείς υπεύθυνος. Δείχνει ότι τραβάει. Είναι ένα επίπεδο επάνω πολύ από τον Κλάους και τον Γκουλούρη. Τι θέλεις τον εξτρέμ, θα μιλήσεις και εσύ, σ' αρέσει. Μ' αρέσει, πάρτε τον. Έτσι είναι. Τι θες, Ζαβέλα, μου κάνεις τα αποδυτήρια μπουρδέλο. Θέλεις να... δρόμο. Τι θες τον Χατζησαΐα, δεν τον θέλω. Θέλω τον Βαρέλα. Δικαίωμά σου. Εσύ κρίνεσαι. Θες 3-5-2, παίξ' το. Δεν παίρνεις χαρτάκι. Όχι. Έχεις κανένα παράπονο, σηκώνεις το τηλέφωνο, με μιλάς. Τον εμπιστεύεται όμως. Έτσι είναι. Κέρδισε ο Ίβιτς την στήριξε. Εμπιστοσύνη του. Το στήριξε ο Σαββίδης. Χωρίς αυτά τα σάλια τα παοξίδικα της Κερκίδας. Μπουνιές. Εντάξει, ο και... δεν τα θέλει αυτά ρε τώρα. Όχι. Έργο μέσα στο γήπεδο. Επειδή ο Ίβιτς έχει να κάνει και με προσωπολάτρες. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Έδειξε μεγάλο χαρακτήρα και μεγάλη προσωπικότητα. Ο Σέρβος. Τον ξέρουμε τον Ίβιτς, τον έχουμε χρόνια στην ομάδα. Εντάξει. Και αν αύριο φύγει, πάει στον Πανιόνιο, στον Ολυμπιακό, στη Σάλκε, με περισσότερα λεφτά, δεν θα του πει κανένας τίποτα. Είμαι επαγγελματίας προπονητής. Αυτό το προφίλ. Κρίντε με σαν επαγγελματία προπονητή. Όχι σαν παόξι. Πολύ ωραία το κάνει. Αν προχωρήσει, δεν ξέρω. Τώρα μ' αρέσει αυτό που βλέπω. Εμένα όταν βλέπω κάτι καλό, μ' αρέσει και το λέω. Και το στραβό θα το λέω. Γουρσουσλαμάσα τον Καζαντζίδη, όλα μαύρα. Είχα χάσει την Πάολα, δεν είμαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλά, τα λέω. Ένα τραγούδι ο Καζαντζίδης. Ευχάριστο δεν τραγούδησε. Λοιπόν, Κωστή, από βραβείο καλύτερης μπάλας έχουμε βαρεθεί εδώ πέρα. Ναι. Όταν εγώ πήγα στο τελικό στο Καφρατζόγλιο, ναι, και ήρθε ο άλλος με τον Καλέτη με τρεις ποιοτικούς παίκτες και με έκανε πλάκα. Πλάκα. Με το σεγούρι, λοιπόν, έπαιζα την καλύτερη, το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο. Ναι. Με κόκκι, με χαβίτο, με συνδυασμούς, με τα ισπανάκια, με έτσι κι αλλιώς. Την καλύτερη μπάλα. Άρασε, βγήκε ο σκόρας, φάσαμε τα αρνιά την καλύτερη μπάλα. Ορίστε. Λοιπόν, πάρτα ο πρωταθλητής. Τι θες είχες τερματίσει τότε στο πρωτάθλημα. Το 8. Τέταρτος, δεν θυμάμαι. Και τι έγινε, και εσύ τώρα τέταρτος, δεν είσαι, τι είσαι. Όχι, δεν είμαι τέταρτος. Τρίτος. Ναι. Και παίζεις την καλύτερη μπάλα, οκ. Δεν διαφωνεί κανένας. Πάμε. Παίζεις καλύτερη μπάλα. Πάμε επόμενος. Έλα. Έλα, φίλε. Άθλια η γραμμή. Πάμε στον επόμενο. Άθλια. Πώς. Τι τον έχω. Δεν έχει. Ραπτόπουλε, αφού σε είδα, έδεσα στο προποτζήτικο, ο Άρης θα ανέβει κατηγορία. Λέει Νατάσα. Ποια είναι η Νατάσα. Θεοδωρίδου. Όχι, δεν θυμάμαι να έχει γυναίκες εκεί μέσα. Α, δύο-τρεις είχε εκεί στο... μία από τις τρεις. Μία από τις τρεις. Νατάσα Καραμαλή μπορεί να ήταν. Λοιπόν, άλλες τρεις-τέσσερις γραμμές προλαβαίνουμε να πάρουμε. Και μη φαντάζεστε πράγματα. Καλό είναι να φαντάζεσαι. Αλλά στη φαντασία σου μέσα μην τρελαθείς και νομίζεις ότι είναι πραγματικότητα σαν το κόκκινο που πιστεύει ότι είναι ο μύθος πραγματικότητα. Άμα ναι, το σκεφτείς δύο-τρεις φορές αυτό, νομίζω ναι, ότι είναι ένα γεγονός. Καλή είναι η φαντασία. Γιατί καλό είναι να φανταζόμαστε. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι σαν τον αυρανισμό. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι σαν τη μαλακία.
Στην μια περίπτωση φαντάζεσαι ότι καπνίζεις και στην άλλη φαντάζεσαι ότι μηδάς. Καλό είμαι εν μέρη, αλλά αν πραγματικά σου γίνει βίωμα και πιστεύεις ότι είναι αληθινό, τότε θες ψυχολόγο, ψυχίατρο, τρελόγιατρο. Έχει νικοτίνη το ηλεκτρονικό τσιγάρο, δεν έχει πίσα. Πάμε στον επόμενο κύριο. Ναι. Έλα Κώστα, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Γιάννης ονομάζομαι, από Αλεξανδρούπολη, Αριανός. Πρώτος Αριανός. Γεια σου φίλε. Καταρχήν να πω ένα μεγάλο μπράβο στο φίλο το Βασίλη που ήρθε και στην προηγούμενη εκπομπή στην πιο δύσκολη φάση που θα μπορούσε να έρθει. Προς τιμή του είναι αυτό, βέβαια. Και μπράβο του. Είναι μάχημος, μη οργανωμένος. Είναι μάχημος, μη οργανωμένος. Πάνω στα θέματα της ομάδας. Θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Από την προηγούμενη εκπομπή που άκουσα είπε κάτι ο Τζόρνταν. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Πες το εσύ. Είπες Τζόρνταν ότι είμαστε άμπαλοι οι Αριανοί, η διοίκηση. Να το ολοκληρώσω και ναι. Όχι, να ολοκληρώσω παρακαλώ. Για τον κανόνα μιλάω έτσι. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, γιατί είπε. Η γενική εικόνα είπε. Κάνε τα λεφτά που εισέπραξε η ομάδα το χι ποσό από τον Ολυμπιακό. Έπρεπε να πάρει αυτό. Όχι, δεν είπα αυτό. Ότι είστε άμπαλοι το είπα, αλλά δεν είπα για τα λεφτά. Έπρεπε ότι φωνάζεις ότι ο Άρης έχει πρόβλημα στο center forward. Ότι έπρεπε να πάρει δύο center back και ένα forward, ναι. Να σου πω. Η άποψή μου για το roster του Άρη είναι πίσω δύο stopper και ένα forward. Και η πρωτοπόρος έχει τα δύο καντάρια αυτά. Και να το τελειώσω. Έχει τον Πετρόπουλο και τον Άρη Σάμπαλου. Τα καντάρια αυτά τα δύο έχει. Μισό λεπτό. Που σου βάλε κολλάρα σε τερφορίσια σήμερα. Χριστό, άκου άδεις τώρα. Επειδή μου λες τον λόγο τώρα. Την μπάλα κάτω. 10 δευτερόλεπτα λίγο να το ολοκληρώσω. Παρακαλώ, βεβαίως. Λέω, παίρνεις δύο στόπερ, θωρακίζεις την άμυνά σου να μην τρως εύκολα τον γκολ. Και όχι μου φέρνεις τώρα τον Ταυλαρίδη 37 στα 38. Καλύτερο σήμερα από τους καλύτερους. Μισό λεπτό έφυγε. Ναι. Μισό λεπτό. Ένα Ταυλαρίδη προβληματικό όσον αφορά τον χαρακτήρα. Έκανε προσφυγή του Παναθηναϊκού γιατί. Θα μπλέξετε με τον Ταυλαρίδη, στο λάδι το ξέρεις. Δεύτερον, 38 χρονών. 37 χρόνο τον κάνεις 1,5 χρόνο συμβόλαιο, δηλαδή μέχρι τα 39 μέχρι τα 40 θα έχεις τον Άρη. Και τρίτον, δεν είναι το στόπερ που θέλεις. Δηλαδή, άμα δεις 30-40 γιές, παίρνει ένα στόπερ νέο ρε παιδιά, ένα πιτσιρίκο. Λοιπόν, ωραία. Και επίσης είναι η περίπτωση που σας έλεγα και το φιλόπουλο με τον Τζιμπούρ. Θα έχετε πρόβλημα με αυτόν τον άνθρωπο. Σας παίρνει και τον Μπουκέρα, έρχεται και ο Τζιμπούρ και δεν μπορεί να τον ξεφορτωθεί. Κράζω εδώ και ένα μήνα. Έτσι, και τον Κωστή και σε όλες τις κοινές κράζω για τον Τζιμπούρ. Βάσει αριθμών, η επιθετική γραμμή του Άρη είναι η καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Και πλουραλισμό. Δεν μπορεί να πει κανείς σκοράζουν πολύ Αναστόπουλε μεσοεπιθετικά. Για το στήσιμο της ομάδας επιθετικά. Και βάσει αριθμών η αμυντική δεν πάει καλά όμως. Όπως είπε ο Μάριος στην προηγούμενη εκπομπή, ο Μπράνα Ήλιτς που παίζει σέντερφορ δεν είναι καθαρό αίμα σέντερφορ. Εμένα δεν με πειράζει. Γιατί να δώσω χρήματα στο να πάρω ένα σέντερφορ, έναν παίκτη, τον οποίο δεν χρειάζομαι. Για το center back που είπες, θα συμφωνήσω ότι ο Ταυλαρίδης δεν έχει καλύτερες προδιαγραφές λόγω της ηλικίας. Παρ' όλα αυτά, στο σημερινό παιχνίδι, ήταν πολύ καλός. Κρίνω αυτό που βλέπω τώρα. Όλη η ομάδα Άρης ήταν φίλε σήμερα. Άριστοι όλοι οι παίκτες. Ήτανε πολύ καλή. Χριστό, εγώ ξέρω, αγόρι, έπαιξες δύο εκτός έδρας παιχνίδια με δύο αντιπάλους οι οποίες είναι πρώτη και δεύτερη και στη μία έχασες και στην άλλη κόντεψες να χάσεις πάλι ενώ είσαι ένα 0-2 στο ημίχρονο. Συγγνώμη να σου πω κάτι σε αυτό τώρα. Στη Λαμία, αν γιατί σε κερδίσει και ο αγροτικός εσένας μεθαύριο θα είσαι ένα τρίτος. Ένα λεπτό. Θα δούμε το μεθαύριο. Ναι. Θα δούμε το μεθαύριο. Ένα λεπτό. Είπες σε αυτή την εκπομπή ότι ο Αναστόπουλος είναι πολύ πιο πίσω από τον Μπενέ και από τον Μάτζιο. Βεβαίως. Μπορείς να μου το δικαιολογήσεις. Δηλαδή τι έχει κάνει. Ο Μπενές έχει αποδείξει ότι είναι προπονητής ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες. Δεν είναι ο Αναστόπουλος. Δεν πειράζει. Και σε άλλες τέσσερας έριξε. Ποιος? Ο Τενές. Τέσσερας είχε ρίξει. Ναι. Εσύ τώρα βγάζεις ένα άλλο πράγμα. Όχι, σου λέω τώρα για τους προπονητές τον Τενέ και τον. Και σένα τέσσερα σου ρίξε. Στο φιλικό. Α, στο φιλικό. Εγώ σου λέω για επίσημο. Λοιπόν, θυμάσαι που χαριλάω το παιχνίδι. Πάμε, κουράζουμε, πάμε. Ο Αναστόπουλος που ήρθε στον Άρη την πρώτη χρονιά. Μας ανέβασε. Πήγε, πανηγύρισε. Ρε αδερφέ, εμένα με είπε 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου θα την βγάλω την ομάδα σε Σούπερ Λίγκα. Και εγώ βλέπω ήρθε 6 Φεβρουαρίου, 12 Φεβρουαρίου και την έχει Τρίτη. Κρίνεται γι' αυτό, είναι λάθος του αυτό. Κρίνεται γι' αυτό, είναι λάθος του. Συγγνώμη, κρίνεται γι' αυτό. Και θέλω να κάνω και μία ερώτηση στον παιδί. Άμα δεν βγείτε, θα τον κρίνετε στο τέλος μετά εσείς. Εννοείται, θα διεκριθεί και αυτός και ο πρόεδρος. Συγγνώμη λίγο.
Αυτό εννοείται πως όλοι κρίνονται. Οι περισσότεροι παίκτες ήρθαν στον Άρη λόγω των ευθυνών και πέρα από το χρηματικό. Προφανώς και θα κρυθούν. Είναι δυνατόν ο Άρης με τέτοιο ρόστερ και βάθος το ρόστερ του να μην μπορεί να ανέβει? Πλάκα κάνουμε τώρα. Πάντως φίλε Αλεξάνδρε, για να σου θέλω στον Κωστή μια ερώτηση. Λίγο κινδυνολογείτε. Προσέχουμε για να έχουμε, αδερφέ. Προσέχουμε για να έχουμε γιατί έχουμε πάθει. Προσέχουμε για να έχουμε γιατί έχουμε πάθει. Σταμάτα, την ερώτηση. Ναι. Πιστεύεις ότι ο Αναστόπουλος το σημερινό το παιχνίδι το φοβήθηκε μέσα σε εισαγωγικά περισσότερο από όσο θα έπρεπε? Όχι. Μήπως θέλει το αποτέλεσμα της Λαμίας? Όχι, γιατί όχι καθόλου. Στο 0-2, στο 0-2 άρεστος. Πιθανό να ετοίμαζε και τρίτο center back για να παίξει. Εγώ πιστεύω θα βγάζε τον Μπαργκάν ή τον Ντούν ή τον Μπαργκάν θα βγάζε. Πιθανό να βγάζε τον Μπαργκάν. Δεν τράβηξε σήμερα ο Μπαργκάν πολύ. Ήταν ένα εύκολο απόγευμα και μας το χάλασε μια ερευνητικά τελείωσε. Ήταν ένα εύκολο απόγευμα σήμερα. Και τώρα λέμε για Αναστόπουλο και βγαίνουν όλα πράγματα στη για χώρα. Για το θέμα Ντούνι, φίλε Βασίλη, για το θέμα Ντούνι, έγραψε άρθρο, ότι γράφτηκε άρθρο μάλλον, ότι ήδη ο Καρυπίδης επικοινώνησε με τον παίκτη και του επιβλήθηκε το ένα πρόστιμο χρηματικό. Ο Καρυπίδης να κοιτάξει να προστατέψει αλλιώς την ομάδα και να μην μας κόβει ο Σάις 1-2. Τέλος. Έχεις δίκιο φίλε. Κουμουνιστής. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ραπτό.gr. Την εκπομπή που βλέπεις τώρα μπορείς να τη δεις ολόκληρη σε μερικές ώρες στο ραπτό.gr. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Γεια σας. Γεια σου. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο με τον Τζόρνταν. Γεια σας φίλε, εδώ. Λοιπόν, Ολυμπιακός από Κρήτη. Πολύ ωραία. Σχετικά τώρα με το ποια ομάδα που λες εσύ, ποια είναι τα ντέρμπι, να ξεκινήσουμε. Πόσο χρόνο είσαι? 20. 35. Oh. Δεν τα ξέρεις. Πώς δεν τα ξέρω? Περίμενα να σου πω κάτι απλά. Ναι. Δεν τα ξέρεις τα ντέρμπι, αυτό λέω, ναι. Αν εγώ χάσω το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Μικρή πιθανότητα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δίπλα σου. Ναι. Θα προτιμήσεις να το πάρεις εσύ ή εγώ? Ρητορικό το δεν κατάλαβα τι μου λέει. Ωραία, άρα είσαι το πρωτάθλημα, εσύ ποιος θέλω να το πάρει? Ο Ολυμπιακός. Για μένα λέει. Ναι. Για Ολυμπιακός. Εσύ θέλεις να το πάρω εγώ. Άλλο λέει. Ναι. Όχι, αν το χάσω εγώ το πρωτάθλημα, Ολυμπιακός. Ναι. Ο Παναθηναϊκός προτιμάει να το πάρει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, ή να το πάρω εγώ? Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός, εγώ σου λέω. Ρε φίλε, ρητορικά ερωτήματα, γιατί ο ΠΑΟΚ. Πολύ Ολυμπιακοί. Θέλει να πει. Αν χάσουμε το πρωτάθλημα, προτιμάμε να το πάρει ο ΠΑΟΚ από το ότι ο Παναθηναϊκός. Εγώ προτιμάω να το πάρει ο ΠΑΟΚ άμα το χάσω εγώ. Και εγώ ρε φίλο, ο ΠΑΟΚ αν το χάσω εγώ. Είναι αυτό λοιπόν. Τι σημαίνει? Ότι ο Γάβρος θεωρεί εμένα αντιπαλό του. Ότι για τον ΠΑΟΚ είστε και οι δύο αντιπαθητικοί. Αυτό δεν θες να πεις? Αυτό είναι. Αυτό θέλω να πω ακριβώς. Ότι για μένα ο αντίπαλός μου είναι ο Παναθηναϊκός, δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Πολύ ωραία. Εμένα τι να κάνουμε τώρα, εσένα για σένα μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός. Εμένα για μένα είναι Ολυμπιακός, τι να κάνουμε τώρα? Μιλάω για την πλειοψηφία. Γκάβρε, πάντως να ξέρεις ότι παρόλο που συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που λες, τα πάντα είναι υποκειμενικά. Έτσι, μη σου διαφεύγει αυτό. Δεν είναι υποκειμενικά. Έχει δίκιο ο Γκάβρος. Εντάξει, τώρα όχι. Γιατί? Ο Τζόρνταν μπορεί να νομίζει ότι είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού. Το μεγαλύτερο τέρμπι της χώρας ποιο είναι, ρε φίλε? Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η ερώτηση άλλη ποια είναι? Σε κάνω κι εγώ τώρα άλλη ερώτηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στη Βόρειο Ελλάδα? Ο ΠΑΟ. Ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα και εσύ έχεις 2. Στη Βόρεια Ελλάδα ποια είναι πιο μεγάλη ομάδα, φίλε? Ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα και εσύ έχεις 2. 35 χρόνια δεν έχεις κανένα πρωτάθλημα του Άρη. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Βόρεια Ελλάδα? Αυτή τη στιγμή παίζεις πιο καλά εσύ. Ο Άρης στη Β'. Δεν με απαντάς τώρα. Με κάνεις τώρα δεν. Πες το ΠΑΟΚ! Για όχι, φίλε, δεν με αυτή τη στιγμή είσαι εσύ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Νότια Ελλάδα? Στην καλύτερη μπάλα. Στην Νότια Ελλάδα. Τι πάμε, ό,τι με βόρεια. Στην Νότια Ελλάδα ποια είναι? Που κάνουν τις μεγάλες ομάδες. Στην Νότια Ελλάδα ποια είναι, ρε φίλε? Στην Νότια Ελλάδα ποια είναι η Νότια Ελλάδα? Ο Ολυμπιακός είναι παντού. Δεν μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός. Και πέμπει πριν κλείσει. Στο τελικό κυπέλου. Παναθηναϊκός Άρης και Ολυμπιακός Άρης. Ο Παοξής με ποιον ήταν, λες εσύ? Εγώ στο. Αυτό τι λέει, εσύ δεν πει. Λέγε. Και α πω και το άλλο τώρα σχετικά. Δεν απαντάει. Δεν άκουσε. Αυτά που έλεγες για τις ενστάσεις και τα λοιπά. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν απαντάει. Πάμε επόμενη γραμμή. Ολυμπιακός ΠΑΟ. Απ' την Κρήτη παίρνει. Συγγνώμη. Ολυμπιακός Άρης και Παναθηναϊκός Άρης. Με ποιον ήταν ο Παοξής? Εγώ προσωπικά. Και Άρης Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Με ποιον ήταν ο Παοξής? Εγώ προσωπικά ήμουνα με τον Άρη.
Ο Παοξής. Ο Παοξής προσέχει για να έχει. Ναι. Όταν λέει ότι είμαι με τον Παναθηναϊκό, προσέχει για να έχει. Ναι. Να μην φάει την καζούρα. Αυτά είναι τώρα του πονηρού. Άρα Βασίλη, τώρα τι να λέμε, με τον Παναθηναϊκό δεν πάει. Δεν έχουμε ένα νόημα που πρέπει να είμαι εγώ με τον Παναθηναϊκό. Ο Θεσσαλονικέας Παοξής είναι με τον Παναθηναϊκό. Σοβαρά, αν λέει ότι είναι με τον Άρη, προσέχει για να έχει. Τι να έχω. Για να μην φάει την καζούρα, δεν μέσα του τι αισθάνεται, μέσα του. Μέσα του θέλει τον Παναθηναϊκό. Εσύ δεν σε έχω αντιπάλω, μην τρελαίνεσαι. Δηλαδή στον Παναθηναϊκό Άρης 1-0 που πανηγύριζε όλο το Κορδελιό, πάει να πει ότι ήθελε τον Παναθηναϊκό. 100%. Γιατί. Γιατί μέσα στην πόλη έχει αντιπάλω τον Άρη, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Οπαδικά. Οπαδικά, ξεκάθαρα. Μάλιστα. Δύο τελευταίοι, καλημέρα. Ναι, για την καζούρα τον έχει, όχι για τίποτα άλλο. Καλημέρα. Γεια σου Κώστα. Καλώς τον. Πρώτα απ' όλα χαιρετίσματα στον Μάγκα το Μαλάτο. Μπα. Το γνήσιο Ολυμπιακό, την Ολυμπιακάρα. Με το πιο πιο δερμάτινο. Ο οποίος είναι εκεί μέσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και υψώνει ανάστημα για το θρύλο μέσα στους κανίβαλους. Μπράβο Μαλάτο, γεια. Κανίβαλος μπορεί να είσαι και εσύ, ρε μεγάλε. Από εκεί και πέρα. Κανίβαλος μπορεί να είσαι και εσύ, ρε. Γάμπρος από Αθήνα εδώ. Κανίβαλος είσαι από την Αθήνα, όχι γάμπρος. Ζορντά. Ας τον άλλο να μιλήσει. Ζορντά. Που θα μας πεις και κανίβαλος τώρα. Ζορντά. Είτε σε μία και όχι, θα ήσουν, είσαι και θα είσαι η τέταρτη ομάδα της Ελλάδας. Ναι. Μόνοι. Πάρτο από κόσμο. Το γήπεδο σου γιατί είχε 3.000 προχθές, για πες μας. Γιατί. Πού τους μέτρησε. 3.000 είχε προχθές, γιατί είχε. Πού τους μέτρησε. Άδειο ήταν. Εσένα γιατί έχει συνέχεια 5.000. Μια στιγμή νόμιζα ότι είστε και κλεισμένο των θυρών. Εσένα γιατί έχει συνέχεια 5.000. Δεν έχει 5 ήπρο, δεν έχει μόνο. Που τόσα χρόνια το γεμίζει μόνο με τον Ολυμπιακό. Μόνο με τον Ολυμπιακό. Με κανέναν άλλον. Κάτι σαν και εσά θέλουν εκεί πέρα. Κατάλαβε. Αλλά πει κάτι. Θα ήσουν και θα είσαι μια ζωή τέταρτη ομάδα. Κατάλαβε. Είτε από τίτλου, είτε από τίτλου, είτε από κόσμο, είτε από οτιδήποτε. Από εκεί πέρα τραγούδα μόνο σου. Δεν πα στο γήπεδο σου, δεν πάνε οι ίδιοι οπαδοί σα, δεν πάνε. Δεν πάνε λόγω κρίση, δεν πάνε λόγω Μαρινάκη, δεν πάνε για χιλιάδε. Α, πε τα ομολόγα. Ομολόγα. Γιατί δεν πηγαίνετε το λέω. Λόγω Μαρινάκη, λόγω ομάδα, λόγω κατάσταση δεν πάνε. Ναι, ναι. Άντε μπράβο, πε τα. Εσεί θέλετε που Μαρινάκη δεν κάνει ομάδα. Το Μαρινάκη. Τι του προσάπτουν. Τι του προσάπτουν. Ένα λεπτό. Του Μαρινάκη τι του προσάπτουν. Ότι δεν είναι η ομάδα. Κάτσε να ακούσουμε. Τι ακριβώ. Κοίτα, στο DNA του κόσμου του Ολυμπιακού, στο βαθύ πυρήνα, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι κόκαλης. Κατάλαβες. Από πολλούς σε πολλούς τομείς θα το πιάσει. Δεν είναι κόκαλης. Δεν μπαίνει τέσσερις μεγάλης αξίας. Ναι. Κόκαλης ήταν... Δεν έχει ομάδα, βρε. Έλα, βρε. Δεν έχει παρασκήνωση. Σε αυτός μιλάει. Δεν είναι τόσο ομάδας. Το βαθύ πυρήνα του κόσμου του Ολυμπιακού, είτε το θέλουμε είτε όχι, όσοι ξέρουνε, ναι. Δεν είναι. Εντάξει, μπορεί να γεμίσει κάποιο κάποιο λίγο με τον Παναθηναϊκό, με τον Πάο, θα γεμίσει το κύπελο. Το ξέρουμε αυτό. Ναι, ωραία. Ναι, αλλά να σου πω, πώς εσύ που βγαίνει και σηκώνει ανάστημα σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είσαι μια μεγάλη ομάδα στο Σαλονίκη. Σιγά ρε μεγάλε, σιγά την ομάδα ρε μεγάλε. Από εκεί και πέρα πώς σηκώνει ανάστημα. Σιγά ρε μεγάλε τώρα. Ήρθα στο Καρασκάκι και σε ξεφτύλισα μονότερμα σε πέρα. Πόσε φορέ το έχει κάνει. Φέτος ρε, έπρεπε να αποβληθεί ο Μιλιμπό και Μητσαφάση 4 ρε. Ναι, τόσα χρόνια σε ξεφτιλίζω. Κάτσε καλά, εσύ με ξεφτιλίζεις, 23 χρόνια παράδοση έχεις ρε φίλε. Να σε ρωτήσω, θα δεις καλά ρε. Πάνω σε αυτό που είπε, έλα σε μας. Πάνω σε αυτό που είπε μια ερώτηση. Εσύ λες συνέχεια για τον Ολυμπιακό, 23 χρόνια πώς είπε. Μ' ακούς. Τόσα χρόνια που λες για την παράδοση αυτή, αφού είναι αμπρόμηκα τα πρωταθλήματα από τις ομάδες του κέντρου όπως λέτε και έχετε θέμα εκεί πάνω, γιατί πήγαινε σε εκείνα τα χρόνια στο γήπεδο και στηρίζεις αυτά τα 23 χρόνια που λες. Έλα τώρα, κάτσε καλά, τι να κάνουμε τώρα, να απέχουμε εμείς επειδή το θέλεις. Όποτε σε συμφέρει. Τη μαγιά σου την έκανα, εγώ δεν κατέβηκα στον ημιτελικό. Ας σου δώσω μια συμβουλή. Κοιτάξτε. Να κοιτάτε την ομάδα σας στον ΠΑΟΚ, τα προβλήματά του, αφήστε τις ομάδες του κέντρου και ίσως κάποια στιγμή, ίσως, να γίνει η τρίτη ομάδα της Ελλάδας. Δεν κέρδισες την Αρούκα, δεν κέρδισες τον Πίσεσβαρ, δεν κέρδισες τον Χαποέλ, δεν κέρδισες τον Αποέλ. Ούτε πουτάκι. Τώρα θα την φας και από την Άγκια Ρακουτσού και μετά θα μας πεις ποιος τον Μπέτο βάλες μετά. Χαιρετίσματα στο Μαλάτο, το Μάγκα που είναι μέσα εκεί πέρα. Το άντρο των κανιβάλων, χαιρετίσματα. Ναι. Ενώ εσείς εκεί, όλοι οι μοναχοί είστε εκεί πέρα. Οι ιερομοναχοί είστε. Γεια σας. Τον πέτυχα. Για δείξε λίγο. Όχι ρε φίλε. Για δείξε λίγο. Μήτε στο Ροκουτινό που είστε στο Μέγκα. Τζόρνταν. Τζόρνταν. Τι σχέση έχω με αυτό. Του φέρνει λίγο. Είσαι το φρύδι λίγο. Η μύτη του πελάτου είναι αυτή. Για λέγε ρε φίλε.
Τελευταίος για σήμερα, ναι. Έλα Ραμ, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Πρόγραμμα από Γερμανία. Πώς πρόγραμμα από Γερμανία. Γεια σου, ρε φίλε. Τι λέει. Λοιπόν, να συμπληρώσω και εγώ για το κύπελο, όπως είχε πει ο προηγούμενος λίγο πιο πριν. Λοιπόν, κύπελο εμείς ικανείς. Το κύπελο είναι μονόδρομος. Θα πάρουμε νερό κάματο. Πώς θα γίνει. Δεν έχει ούτε Ευρώπα ούτε Μουρόπα. Ούτε ο Βάζελος είναι ανύπαρκτος. Ο Ολυμπιακός είναι για αυτός ο τελευταίος δεκαετίας. Δεν έχουμε αντίπορο προς τα μας. Έστω και έτσι. Τι ομάδα είναι. Δεν έχουμε. Και προγνωστικό για Σάλκε, άσο στην Τούμπα και διπλό στο Ασπρόμορο και σε Κίτσε. Ξέρεις που υπερτερείς του Ολυμπιακού, φίλε. Στα λόγια. Τι είμαστε, στα λόγια. Που υπερτερείς του Ολυμπιακού, ξέρεις που. Στο παδικό κίνημα πρώτον. Ναι, ναι, τα χλυψίματα, μωρέ. Σε μια μισή μέρα έγινε sold out. Άκου, δεν έγινε. Έγινε. Άκου. Έγινε προχθές. Ναι. Στην άμυνα. Sold out και στην Τούμπα και στο εκτός. Έχεις καλύτερη άμυνα, μάρτε, μιλάτε για μπάλα, καρνίβαλη. Καλά μας είπα. Sold out και εντός. Τέργες, δεν έχουμε καλύτερες. Ανύπαρτος φίλε, δεν είμαι. Πες μου μια ομάδα που έκανε sold out και εντός και εκτός. Σε μία-δύο μέρες. Πες μου ποια ομάδα πήγε εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι και οι φίλαθλοι τους ήταν υπερδιπλάσια από τους γηπεδούχους. Σε ποιο έργο έγινε αυτό? Μες στην Ουντινέζε, φίλε. Ο Φόσπολος έγραψε. Τώρα θα μιλάμε τώρα για εκδρομές. Πού φοβάσαι τον ΠΑΟΚ, φίλε? Ορίστε. Τον ΠΑΟΚ αγωνιστικά. Πού τον φοβάσαι? Αγωνιστικά είναι πολύ καλός το τελευταίο δίμηνο. Πολύ καλός. Ξέρεις που σε φοβάμαι, φίλε? Πες μου. Μην κάνεις κοιλιά στο τέλος. Και την κοιλιά θα την κάνει, κάθε ομάδα έχει την κοιλιά της. Μην την κάνεις στα κρίσιμα μάτια. Μιλάμε για Ρεάλ, είτε μιλάμε για Μπόκα, είτε μιλάμε για οποιαδήποτε, έτσι. Το δεκάρι σου, που λέει αυτός, καλά λέει. Ναι. Με την αεροτομή στον κόλο, ο Μπίσεσβαρ, έχει κάνει βιολογικά πάνω από τις δυνάμεις του πράγματα. Φοβάμαι τη σκάση σαν τη βόμπα στον Κορδελιό. Ο Μπίσεσβαρ, ο Μπίσεσβαρ είναι ο ποιοτικός. Έτσι, ο πιο ποιοτικός παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Στην Ελλάδα τους ποιοτικότερους. Βιολογικά, δεν το περιμέναμε, βρήκε ο ΠΑΟΚ τρόπο να πάρει με καλύψεις από πίσω, αλλά και αυτός ανέβηκε πάρα πολύ. Σήμερα, σου φέρω ένα παράδειγμα. Παίζει το παιδάκι ο Δελιανίδης, αριστερό back half. Πίσω έχει θέματα αυτός. Είναι πιο επιθετικό back. Πίσω έχει θέματα και ο Κίτσου. Έκανε ντουμπλαρίσματα αμυντικά ο Μπίσεσβαρ. Αμυντικά. Έπαιρνε την μπάλα, όχι πολύ πίσω. Έκανε παιχνίδι, πάταγε περιοχή, έχασε γκολ. Γύρισε πίσω, μάρκαρε! Σωστά. Αυτό, αν βλέπεις ένα τέτοιο κόλο από πίσω, σαν την Ανουσάκη να πούμε δεκαετία του 60, ο κόλος του Μπίσεσβαρ, και κοιλιά, λες μπράβο ρε Τόμπους, μπράβο. Αλλά παράδειγμα είναι και στο Βιερίνια. Έχει μόνο στο Βιερίνια στο τελικό. Με 10 και 15 στο κιλά τελικό. Πάνω από ό,τι πρέπει και πετούσε το παλικάρι. Στο τελικό. Ναι. Λέω. Τελικό. Θα είναι στη φόρμα του ο Λέοβατς, ο Μάτος και ο Μπίζεσβα. Θα πάρουν ανάστασης. Ναι. Πρέπει εδώ να δείτε το έργο της πτώσης πώς θα γίνει η καμπύλη. Ναι. Τα κάνετε καλά τώρα. Έχει την ευτυχία ο Πάου να έχει πλούσιο ρόστερ και στα μετώπιστε. Θα πάρουν ανάσες τα παιδιά αυτά. Θα πάρουν ανάσες. Εκεί το ουσία αυτή είναι τώρα. Άμα πάμε στο τελικό και κάνει εκείνη την περίοδο κοιλιά η ομάδα και φάμε κανένα τόρτο. Έχεις την πολυτέλεια ρε φίλε τον Κάτσε να τον έχεις πάγκο. Ξέρεις τι είναι αυτό. Ξέρεις είναι τώρα ο Κάτσε Εθνική Αλβανία. Θα τρελαθούμε τελείως. Τελείως. Για τον Ενρίκε Ραπ τι έχεις να πεις. Κοίτα. Έχει πολύ αλλαγή στη Ρεν ήταν, αλλαγή. Έχει πολύ καλή κίνηση μέσα στην περιοχή και πολύ καλά τελειώματα σε σεντερφορίσια. Είναι καλός το ενασμένα, δεν είναι τόσο γρήγορος όσο ο Ροντρίγκες, είναι όμως πιο πολύ μυαλωμένος. Πότε στα έλεγα αυτά. Όταν όμως χάσει ο ΠΑΟΚ την μπάλα, είναι πολύ επικίνδυνος για κάρτες. Πώς ήταν ο Χαρίσης πέρσι, πώς ήταν ο Κάτσε πριν τρία χρόνια. Εντάξει, όπως είναι ο Κάτσε, όπως είναι και ο Χαρίσης τώρα με κάτι δολοφονικά μαρκαρίσματα που κάνει. Πώς είναι ο Σίκο, ο Χαρίσης, ο Χαρίσης χάνει πόντους στο ανασταλτικό κομμάτι. Χάνει πολλούς πόντους, ο Χαρίσης. Αντίθετα, τώρα το θυμήθηκα, το παιχνίδι που έκανε ο Μιστακίδης στην Ξάνθη στο κύπελο ήταν συγκλονιστικό. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ για μένα. Φοβερό παιχνίδι.
Το γκολ βγάλτο. Εντάξει, το είδαμε όλοι. Από τους καλύτερους ήταν, ναι. Ο καλύτερος. Από τους καλύτερους. Μέσα στην κλάση ήταν MVP για μένα, ναι. Και έχει φοβερά μαρκαρίσματα με δύναμη. Ξέρει, με δύναμη. Και όχι αντιαθλητικά. Δηλαδή, μαζί με την μπάλα και ο παίκτης. Πολύ δυνατά μαρκαρίσματα, πολύ καλό διασκελισμό. Στο γκολ έρχεται παραπάνω από ό,τι τον περιμέναμε. Θα τον δούμε, είναι πολύ καλή μετάφραση. Για τον Ενρίκε. Για τον Μισταγίδη. Για τον Μισταγίδη. Για τον Μισταγίδη. Ο Ενρίκε παθιάζεται και από την κερκίδα, ρε φίλε. Ναι. Γι' αυτό έβαγε και την κάρτα προχθές. Δεν ξέρω, να μην παθιάζεται. Εντάξει, θα τον μιλήσουν, ήδη τον είπανε να πούμε, ναι. Τον μιλήσαμε. Σημασία έχει ότι το παιδί είναι ποιοτικός παίκτης. Ο Ενρίκε. Ξέρει πολύ μπάλα, καλύτερη μπάλα από τον Ροντρίγκε. Παίζει με την. Με ποια? Με τη Σάλκε. Πρέπει να είναι ρολίστας στο παιδικό παιδί του ΠΑΟ. Πρέπει να είναι ρολίστας. Είναι, ξέρει, πολύ καλύτερη μπάλα από τον Ροντρίγκες. Δεν έχει την έκρηξη του Ροντρίγκες αυτό το πράγμα που είχε στα 10 μέτρα, να πούμε. Αλλά έχει αυτό που βλέπει τον αντίπαλο, να πούμε, και του λέει: κοιτάξτε, μάγκα, εγώ είμαι εδώ πέρα. Εγώ το βρήκε στο. Έχει φράσει, καλά και φράσει. Έχει ποδοσφαιρικό λάθο. Αλλαγή στη Ρένε πες αυτό. Είναι καλό παίχτη. Όχι αυτό που πάνε να παρουσιάσουμε. Μάλιστα. Κάτι άλλο. Τέλος. Εσύ πήρες παίκτη από τη Γαλλία με Λάτε που έπεσε η Γαλλική Βαλεσία. Θυμάσαι, πήρες εκείνη τον Ελαμπταλό. Πώς το λέγανε. Καλό αποτέλεσμα με Σάλκε. Ελαμπταλό. Από ομάδα που έπεσε η Ρεν τουλάχιστον είναι τέταρτη πάνω. Καλά. Στοπ. Πάρτε το πρέφα. Να σε γερώσει. Πάρε άλλον έναν. Θα σου ρωτήσω για την Τετάρτη. Πώς το βλέπεις. Λέγε. Θα μιλήσεις με ειλικρίνεια πέρα από το συνέστημα. Με φόβο, πώς θα το βλέπεις. Καλημέρα, θα δούμε. Έλα. Γεια σας, παιδιά. Καλώς το. Μια ερώτηση στο κύριο Μαράτσο να κάνω. Ναι. Ορίστε και μία δώρο, πέστε μου. Ο Ολυμπιακός είναι, θέλω να σας ρωτήσω. Ποιος πιστεύει ότι ευθύνεται για αυτά τα χάλια του Ολυμπιακού φέτος. Υπέρ, ο προπονητής ή ο πρόεδρος. Δεν μπορεί να κάνει κριτική. Εγώ μπορώ να κάνω κριτική, αλλά δεν μπορώ να συστήσω κάτι παραπάνω υπό την έννοια ότι δεν πληρώνω. Εγώ ήθελα το Μιλιβόγεβιτς να μην φύγει. Να το βγάλω. Τον Ομάρ να μην φύγει. Ποιος θέλει για αυτά όλα. Δεν φταίει κανένας. Εσείς φταίτε που δεν έχετε ομάδες. Εσείς φταίτε. Δεν έχετε ομάδες. Εσείς φταίτε. Και τους πουλάει όλους. Τους μας πουλάει. Με δύο πρωταθλήματα, τώρα λέγε. Σε ρωτάει ο άνθρωπος, ποιος θέλει. Βρέξτε, μαλάκι, τι φοβάσαι να απαντήσεις. Ποιος θέλει, σε ρωτάει. Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις. Ο πρόεδρος πουλάει τους παίκτες και η εταιρεία εισπράττει. Ο πρόεδρος θέλει με λίγα λόγια. Άρα ο Ολυμπιακός είναι εταιρεία, δεν ομάδα. Πες, έλειψε ανταγωνισμό. Δεν ακούω. Άρα είναι εταιρεία ο Ολυμπιακός, δεν είναι ομάδα. Δεν ακούω. Τι είπατε. Ο Ολυμπιακός είναι εταιρεία, δεν ομάδα, έτσι. Ναι, εταιρείες είναι. Άμα πάω βάβαιο και του πω δεν τον κλάους εδώ για 500.000, τον πάρω. Γιατί σου λέει θέλω τα λεφτά. 500 δινάρια μπορεί να. Έτσι είναι. Καλά λέμε τώρα, 500.000 τρόπους σου λέγει. Μην τα βλέπουμε αγόρι μου, είναι εταιρείες αυτοί. Εμείς τώρα που ήμασταν ιδιωτελείς, λέμε μια γνώμη. Συνήθως αυτά που λέω για την ομάδα μου αποδεικνύονται σωστά. Αλλά δεν κάθεται κανένα να δώσει σημασία, γιατί σου λέει κύριε με την τσέπη μου. Αυτοί φίλε, έλα να σου πω λίγο. Καλύπτονται πίσω από το πρωτάθλημα γιατί ελέγχουν το παρασκήνιο και δεν αφηγίζουν ακόμα. Ναι. Μόλι χάσουν το πρώτο πρωτάθλημα θα αρχίσουν μετά. Πέρυσι το παρασκήνιο ήταν το 40. Πάντως όπως το 2010 όταν το χάσανε από τον Βάζελο το πρωτάθλημα. Τη μάνα του. Ναι, που βρίζαν τον Λούβαρη. Όχι, τον Κόκαλη, τη μάνα του. Και τον Κόκαλη και τον Λούβαρη του βρίζανε. Αυτή είναι! Αυτή είναι! Αυτή είναι! Αυτή είναι! Είσαστε άγιοι! Άσε τώρα καημένε! Καημένε! Κύριε Μαλάτα, ακούτε! Τέλος! Κάτι ρωτάει ο φίλος! Κύριε Μαλάτα, ακούτε! Παρακαλώ! Παρακαλώ! Ναι, εμείς έχουμε καταντήσει να πουλάμε παίχτες 2 εκατομμύρια και 15 και να παίρνουμε 100.000. Μαγκιά σου είναι ρε φίλε αυτό, μαγκιά σου είναι! Μαγκιά σου είναι! Έτσι, μακάρι να φέρει τον Γιωβάνι, τον Γκαλέτη, να φέρει τέτοιους, αλλά... Αγοράζεις φίλε όμως και φθηνά και πουλάς ακριβά, έτσι. Δεν βλέπω. Και τι να το κάνω ρε φίλε, άμα δεν μπορώ να περάσω... Ερώτηση. Τώρα η διαφορά σου ήταν 3 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ ή από μένα, ας πούμε. Θα τον πουλούσες τον Μιλιβόγεβιτς. Φαντάζομαι. Σκοπός είναι να προχωρήσεις στην Ευρώπη, όχι στο πρωτάθλημα. Α, άρα δεν σε ενδιαφέρει το πρωτάθλημα. Με ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, αλλά όχι και να χάνω από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία 20 χρόνια έκανε κριτική. Κανένας. Για Ευρώπη στο σωματείο. Κανένας. Ούτε δημοσιογράφος. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουν. Τους μίλησε ο πρόεδρος, τους κατεβάζει κάθε Μάιο, Ιούλιο. Ούτε δημοσιογράφος.
τα διαρκείας, αυτοί που έχουν τα διαρκείας, κάθε χρόνο και τους λέει, εάν θέλετε την ομάδα να την περπατήσουμε λίγο παραπάνω στο Champions League, θέλει 300 εκατομμύρια. Φέρτε κάποιον που νομίζει ότι μπορεί να τα έχει και θέλει να τα βάλει, να τον όλοι μαζί να μας δείτε. Σαν να τους λέει, μην ψάχνετε παραπάνω, μέχρι εκεί είμαστε. Τώρα να πεις, αυτά όμως τα πιστεύουν το 1% του Ολυμπιακού, το υπόλοιπο 99% βρίσκουν Μαρινάκη. Α, ισχύει αυτό που λες φίλε δηλαδή. Ποιο πράγμα, δεν καταλαβαίνω. Βρίσκουν οι περισσότεροι το Μαρινάκη λέει πλειοψηφία. Δεν πάνε στο κείμενο φίλε, γι' αυτό είναι άδειο το κείμενο. Κάτσε να μιλήσει ρε, πετάζεσαι ρε, λέγε ρε. Στα μήμια το βρίζουμε, το πενεύουμε. Α, εσένα δηλαδή τι σε χαλάει και το βρίζεις. Το βρίζουμε. Τι σε χαλάει και το βρίζεις. Σας πού τον βρίζετε. Γιατί το βρίζεις. Το βρίζουμε το ότι με διώχνει το μήτρο για 15 εκατομμύρια και με φέρνει παίχτες όπως ο Καρντόζο και ο Βαλτές και δεν ξέρω τι. Αυτό το βρίσιμο πού του το ρίχνετε. Το ακούει αυτός. Ποιο. Το βρίσιμο. Στο καφενείο το βρίζετε. Πού το βρίζετε. Στο Καρεσκάκι δεν μπορούν. Κάτσε. Δηλαδή στο Καρεσκάκι. Άμα πει ότι είναι αυτά τα πράγματα, τι θα γίνει. Φάπες. Ναι, το Καρεσκάκι έχει 3.000-4.000 κόσμο, αυτό σημαίνει κάτι. Α, αυτό, αυτό λέω. Τέλος, τέλος. Αυτό. Τελειώνουμε. Δικαίωση Τζόρνταν. Ναι, εννοείται. Τελειώνουμε με την Τετάρτη. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί και πώς πρέπει να πάρεις το μάτς. Στα ίσια θα μιλήσεις. Δυστυχώς το μάτς πρέπει να το πάρω καθαρά, κανονικότατα, έτσι. Τέταρτος πας άμα χάσεις. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν πάω τώρα, δεν με ενδιαφέρει αν πάω. Δύο βαθμούς πίσω είναι ο ναι. Πρέπει να πάω να πάρω το παιχνίδι. Ο γιατρός ο Ηρακλειδέας πήγε στο μάτς στον Εύωσμο και είδε να φανατίζει ο πρόεδρος, ο Θεοδωρίδης, το κοινό και τους παίκτες. Αυτό είναι πρόβλημα, αυτό είναι πρόβλημα της διοίκησής μου. Σημαίνει δηλαδή ότι από τη Λαμία πάλι θα τα προφιτερόλ. Αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει η Λαμία. Εκεί θα ρίξω ευθύνη στη διοίκησή μου αν τα προφιτερόλ έχουν πιο πολύ ζάχαρη από νότια και τα δικά μου είναι λίγο ανάλατα. Θέλω τα δικά μου τα προφιτερόλ να έχουν πιο πολύ ζάχαρη. Γιατί παίζουν σε αυτές τις κατηγορίες. Λοιπόν, έτσι είναι τα κόζια. Από εκεί και πέρα για μένα θεωρώ ότι έχω την καλύτερη ομάδα στην κατηγορία αυτή. Έχω την καλύτερη ομάδα αυτή στην κατηγορία. Λοιπόν, και πρέπει ο πρόεδρος να προστατεύσει την επένδυσή του και αν θέλει τον Άρη να τον πουλήσει γωνιακό μαγαζί του χρόνου. Ο Νίκταρης Μούφας. Εγώ τα είπα μέσα στην εβδομάδα, δεν θέλω να τα λέω μετά, τα είπα πριν. Μου άκουσες τι είπα. Ναι. Ότι εγώ δεν γουστάρω να ακούω κάποιον να τα λέει live στο ραδιόφωνο και ο Άρης δεν θα χάσει και εγώ θα ήθελα να προστατεύσω τον κουμπάρο μου. Εγώ να δούμε την Κυριακή τι θα γίνει. Και το είπα, εκείνη την ώρα. Λοιπόν, οπότε εγώ εφόσον αυτό που είδα ήταν μια μούφα σήμερα, γιατί αν ο Νύκταρης είχε προστατεύσει ο κάθε Νύκταρης ή οποιοδήποτε τη Χάρμπαστος έρχεστε στην πλάτη του Άρη να πουλήσει ο Παδηλίκη οτιδήποτε καλά, να προβληθεί. Καλά, αδικήθηκε ο Άρης στην Ριζούπολη. Λοιπόν, κάτι. Α, να πάρει θέλεις. Ε, βέβαια. Καλά, η προστασία είναι να μην αδικηθεί, όχι για να πάρεις. Εκείνο είναι αβάντα. Δεν πήρα offside που θα έκανε το 1-3. Και πήρα δεύτερη κίτρινη. Απίστευτο, επειδή, που, επειδή. Ο Αριανός έχει απέξει να ευνοείται. Είναι απίστευτο αυτό, ρε φίλε. Σοπαρέσει, γιατί να μην έχω, δεν το κατάλαβα. Εδώ λέμε να μην αδικούμαστε, εσύ θες να ευνοείσαι. Σοπαρέσει, είμαι β' εθνική Άρης και δεν θα πάρει 60-40. Ωραίος, μ' αρέσει. Το παραδέχεται. Σου αρέσει, ρε φίλε. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Δεν θα πάρει 60-40 Άρης στη β' εθνική. Όταν η ΑΕΚ ανέβηκε με 90-10. Με 90-10 ανέβηκε η ΑΕΚ. Εγώ θα πάρω 60-40, ζητάω. Τι ζητάω δηλαδή. Όχι, έτσι είναι. Τέλος. Bye bye. Εδώ τα λέμε, συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό. Αύριο Δευτέρα. Πάλι την πόντια θα έχεις. Πάλι και την πόντια. Πού την βρήκες και την πόντια, κι άλλους φυσικά. Πού την βρήκες αυτή την πόντια. 8 με 10 κάθε Δευτέρα. Πού την βρήκες αυτή την πόντια. Να βαφκαλίζουν μεταξύ τους. 10 κάθε Δευτέρα λοιπόν εδώ πέρα. Να λένε τι ομάδα έχουν, ναι. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλά. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Like. Μαλάκες, like.